Σας καλησπερίζουμε, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε όλους και όλες που είσαστε απόψε εδώ κοντά μας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σήμερα ήταν μια πολύ δραστήρια μέρα. Κατέβασμα της Παναγιάς, ήταν εκεί στη βιβλιοθήκη Παναγιώτη Κουσαδανά, τον Παντελή Μπουκάλα, παρουσίαση. Εξαιρετική και αυτή η εκδήλωση. Έχουμε δύο προβολές στην Ανομερά παιδικού κινηματογράφου. Και τι άλλο έχουμε, και κάτι άλλο έχουμε. Και έχει θυρανίξια. Και έχει σπερινό. Όλα καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να ευχαριστήσουμε το πολιτιστικό οργανισμό Πάκο Αξιώτη στο Γρηπάριο Πολιτιστικό Κέντρο. Πού είναι η κυρία Καμιλή? Ευχαριστούμε τη διοίκηση λοιπόν του Πολιτιστικού Κέντρου και την κυρία Καμή για την παραχώρηση, την αφιλοκερδή παραχώρηση της αίθουσας. Το Κέντρο Πολιτισμού Πάντεχνων για τη φιλοξενία του ομιλητού μας και τον κύριο Γιώργο Καφετζή για την αφιλοκερδή οπτικοακουστική του υποστήριξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σαν σύλλογος της Ανομεράς, οι Ανομερίτισσες, αφού γκραζόμαστε, ενδιαφερόμαστε και ανησυχούμε τόσο για τα τοπικά όσο και για τα εθνικά θέματα που αφορούν στην πατρίδα μας και το μέλλον των παιδιών μας. Γιατί ο τόπος μας είναι κομμάτι της πατρίδας μας. Ευημερεί όταν ευημερεί το κράτος μας. Οι πληροφορίες λοιπόν που μας δίνουν τα ΜΜΕ, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν μας πείθουν κατά κανόνα. Θεωρούμε λοιπόν ότι οφείλουμε να αναζητήσουμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Πάντα υπάρχει μια άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, οργανώσαμε την απόψινή βραδιά, προσκαλώντας έναν εκλεκτό εκπρόσωπο της νέας γενιάς που αναζητά, ερευνά και αναλύει ιστορικά στοιχεία, συνθήκες, πολιτικές συμφωνίες και πολλά άλλα που ενδιαφέρουν και απασχολούν τον Έλληνα πολίτη. Ο κύριος Σταύρος Καλεντερίδης είναι ένας πολυπράγμων ανήσυχος νέος επιστήμονας, διεθνολόγος και επικοινωνιολόγος με σπουδές σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες και διδάκτορ ιστορίας. Στα πλαίσια των κοινωνικών ενδιαφερόντων έχει ιδρύσει δύο κοινοφελείς οργανισμούς, το πολιτικό οργανισμό ΔΕΛΤΑ Πολιτική Επανάσταση και το Ίδρυμα Προώθησης Θεμάτων Ιστορίας, Πολιτισμού και Δημοκρατίας, τη Λεοντίδα. Ζει και διδάσκει στην Αθήνα, ενώ ασχολείται με διάφορα εγχειρήματα πολιτικής διπλωματίας, αρθρογραφεί και συνεχίζει την προσωπική του μελέτη στην ιστορία και την πολιτική φιλοσοφία. Ο κύριος Καλεντερίδης λοιπόν βρίσκεται κοντά μας σήμερα με αφορμή και την διδακτορική του διατριβή που εκδόθηκε πρόσφατα σε βιβλίο με τίτλο «Τον ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο», όπου αναλύεται η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων στη σχέση της χώρας μας με τη γειτονική Τουρκία, θέματα για τα οποία θα μας μιλήσει σήμερα. Σας ευχόμαστε να τον απολαύσετε. Να ξεκινήσουμε την... Καλησπέρα σας και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά να ευχηθήσω με τον Σύλλογο Γυναικών Ανομερά της Ανομερίτισσας για τη μεγάλη τιμή που με προσκάλεσαν σήμερα να είμαι εδώ μαζί σας, τους λοιπούς πολιτιστικούς συλλόγους και τον χώρο του Λιβαρίου που μας φιλοξενούν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ανομερά, την πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την κυρία Λοίδη προσωπικά για την πρωτοβουλία και βέβαια δεν θα ξεχάσω τον φίλο Αναστάσιο Σελιανό, εξαιρετικό επιστήμονα, συνδετικό κρίκο για τη σημερινή εκδήλωση. Θα μιλήσουμε σήμερα για ζητήματα που μας αφορούν, για ζητήματα που είναι της επικαιρότητας, προφανώς αυτό το οποίο βιώνουμε αυτές τις ημέρες είναι μια εθνική τραγωδία. Είναι μια δύσκολη στιγμή για τον Ελληνισμό, είναι στιγμές, νομίζω, περισυλλογής, όχι ακόμα αντίδρασης για το τι μελιγενέστητε θα γίνει από εδώ και πέρα. Είναι δύσκολες στιγμές για όλους σίγουρα. Νομίζω ότι είναι μια περίοδος πρώτα να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, αυτή την τραγωδία, που δεν μπορεί ο τρόπος με την
κατανοήσει, να την καταλάβει. Παράλληλα, συνεχίζουμε να είμαστε στα θέματα τα οποία μας αφορούν όλους μαζί, παράλληλα με τις εξελίξεις αυτές, τις δυστυχείς εξελίξεις. Θα μιλήσουμε σήμερα για θέματα άλλης επικαιρότητας, για θέματα εθνικά, τα οποία και αυτά μας αφορούν και αυτά μας επηρεάζουν. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε πώς το πολιτικό σύστημα εν γέννη κινείται σε θέματα κοινωνίας και εθνικά και κοινωνικά. Σήμερα θα θίξουμε τα εθνικά θέματα, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να διακρίνετε και θα κάνουμε τέτοιους παραλληλισμούς στην παρουσίαση, να διακρίνουμε τους παραλληλισμούς, αν θέλετε, και των εθνικών θεμάτων και των κοινωνικών θεμάτων. Υπάρχουν δυνάμεις στη χώρα μας, οι οποίες απεργάζονται σενάρια κατά του ελληνισμού. Δυστυχώς, αυτό είναι μια πραγματικότητα, τη βιώνουμε με τον χειρότερο τρόπο, καταστροφικές δυνάμεις. Θα φροντίσω δίχως να θίξουμε κανένα, να μιλήσουμε τη γλώσσα της ιστορίας. Η παρουσίαση που σας έχω ετοιμάσει σήμερα είναι μια ιστορική μελέτη, άλλωστε. Δεν θα πω τίποτα πέρα από αυτά τα οποία απέδειξαν οι ιστορικές έρευνες για τα γεγονότα των ελληνικών σχέσεων. Νομίζω ότι έχουμε να αντλήσουμε πάρα πολύ σημαντικά μαθήματα από την σύγχρονη ιστορία μας. Η περίοδος που θα αναφερθώ ακροθυγώς ξεκινάει από το 1974, από την εισβολή της Κύπρου και φτάνει μέχρι και τις μέρες μας για να δούμε τι είναι αυτό σήμερα που αντιμετωπίζουμε, τον άλλο πραγματικό αντίπαλο του ελληνισμού, που είναι δυστυχώς ένας πολύ κακός γείτονας από Ανατολάς, η τουρκική επεκτατικότητα, ο τουρκικός υπεριαλισμός και ποια είναι η κατάσταση σήμερα στο Αιγαίο, πώς απειλούμαστε και από εξωγενείς δυνάμεις. Δυστυχώς η Κλειτουδόρατος είναι ένα τουρκικό καθεστώς, για καθεστώς πάντα μιλάμε, το οποίο είναι μιλιταριστικό, είναι και υπεριαλιστικό. Άρα, πριν δούμε τα σημερινά, και νομίζω ότι το καλύτερο είναι να καταλήξουμε σε μια σύντομη παρουσίαση, έτσι ώστε να πάμε μετά σε απαντήσεις που εκεί νομίζω θα βγει και το ζουμί, είναι να δούμε λίγο πώς φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση, πριν δούμε τη σημερινή κατάσταση και τη σχολιάσουμε. Ιδίως αυτή τη στιγμή το νησί έχει τις ευαισθησίες του, είναι η τουρκική πολιτική, είναι στη θάλασσα η τουρκική πολιτική, επομένως ένας λόγος παραπάνω, οι ευαισθησίες είναι λογικές και όχι μόνο σε επίπεδο άμεσης απειλής των νησιών μας από την Τουρκία, με τα πολεμικά πλοία τα οποία εμφανίζονται στα ανοιχτά των νησιών μας, αλλά και σε επίπεδο εμπορικών δραστηριοτήτων, τα τουρκικά ψαράδικα, τα οποία είτε με συνοδεία ακτεώρων τουρκικού λιμενικού, είτε και με πολεμικών πλοίων, βλέπουμε τις επιχειρήσεις τους στα ελληνικά ανοιχτά των ελληνικών νησιών. Άρα είναι σημαντικά τα ζητήματα. Να δούμε λίγο, να προχωρήσουμε, να ξεκινήσουμε μάλλον με την επόμενη διαφάνεια. Θέλω λίγο να σας βάλω και να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Το βιβλίο, το οποίο βιβλίο είναι η αφορμή αυτής της εκδήλωσης σε μεγάλο βαθμό και είναι η ιστορική έρευνα που προανέφερα, είναι μια έρευνα δική μου στα πλαίσια μιας διδακτορικής διατριβής, είναι ένα ακαδημαϊκό πόνημα. Ουσιαστικά έψαξα πηγές, ξένες πηγές, όχι ελληνικές, για να μάθω τι ακριβώς συνέβη σε ελληνικές σχέσεις. Για ποιο λόγο έψαξα ξένες πηγές, διότι οι ελληνικές πηγές δεν είναι δημόσιες. Δεν μπορώ να μάθω σαν Έλλην πολίτης το βασικότερο και μετέπειτα σαν Έλληνας πολιτικός επιστήμονας να μάθω τι διενύφθη μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μας και της Τουρκίας. Δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία. Σας πληροφορώ ότι άλλες χώρες δεν εκθιάζουν κάποια άλλη χώρα, δεν είναι κάποια ξενομανία, αλλά άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα είναι οι ΗΠΑ, από όπου και άντλησα, γιατί είπα, ξέρετε, έχουν ενεργό ρόλο σε ελληνικές σχέσεις, άντλησα πληροφορίες. Οι ΗΠΑ λοιπόν έχουν ένα νομικό πλαίσιο όπου κάθε 30 έτη τα πάντα, όλες οι δημόσιες συζητήσεις των αξιωματούχων, των πολιτικών μέχρι και του Προέδρου της Αμερικής, δημοσιεύονται τα πάντα. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο δηλαδή που ο φορολογούμενος έχει εξαναγκάσει το πολιτικό σύστημα σε 30 χρόνια τα πάντα είναι δημόσια, δεν υπάρχει τίποτα μυστικό ή τουλάχιστον τα περισσότερα αποχαρακτηρίζονται και γίνονται δημόσια έγγραφα για να ξέρουν οι πολίτες ποιος διαπραγματεύεται πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να διαπραγματευτεί, ποιος πολιτικός προχωρεί σε εθνική μειονεκτησία κ.ο.κ. Και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η πρόβλεψη, τα πάντα να βγαίνουν στο φως σε βάθος 30 ετών, αυτό αν θέλετε ο φόβος φυλάει τα έρμα, που λέει και ο σοφός λαός, και έτσι δεν προχωρούν σε τέτοιο βαθμό σε πολιτικές αυθαιρεσίες ή και μειοδοσίες.
κατά του έθνους εννοώ, η Αμερικανική πολιτική. Αυτό το πλαίσιο, όπως μπορείτε να φανταστείτε, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Το πολιτικό σύστημα είναι ασύνδετο, πραγματικά δεν λογοδοτεί στην κοινωνία. Σε έναν μεγάλο βαθμό δράνε εξέλεγκτα. Δεν υπάρχει τέτοιο πλαίσιο, άρα αναγκαστικά, αν είσαι ερευνητής, έπρεπε να απευθυνθώ σε ξένες πηγές. Σε πηγές δηλαδή όπου συμμετείχαν στις συζητήσεις οι ηγέτες της Ελλάδας. Είτε ήταν ο κύριος Καραμαλής, είτε ήταν ο κύριος, μιλάμε για το 1956, ο Ανδρέας Παπανδρέου, είτε ο Κώστας Σιμίτης και μετέπειτα. Ξένες πηγές μας δείχνουν το τι πραγματικά συζήτησαν οι Έλληνες πολιτικοί με τους ξένους ομολόγους τους, όπως και επίσης βρήκαμε πληροφορίες και σε έγγραφα απόρριτα, τα οποία είναι προϊόντα διαρροής. Είναι τα λεγόμενα Wikileaks, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι προϊόντα τα οποία διέρευσαν παρανόμως από διάφορους ανθρώπους της ΗΠΑ, τα δημοσίευσαν και είναι πλέον ανήκουν στη δημόσια σφαίρα και από εκεί όποιος ψάξει και κάνει μια έντονη έρευνα μπορεί να βρει διαμάντια. Και δυστυχώς, και το λέω το δυστυχώς και το εννοώ, βρέθηκαν πολλά διαμάντια όσον αφορά την πολιτική της ελληνικής ηγεσίας σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό το οποίο το μείζον αυτού του βιβλίου και αυτό το οποίο θέλω να μοιραστώ σήμερα με εσάς είναι πως η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση ή μάλλον το ελληνικό κράτος από τη στιγμή της, θα το περιορίσω από την αρχή του αιώνα για να μην το επεκτείνουμε πιο πίσω ή μάλλον από τη στιγμή που γεννήθηκε η σύγχρονη τουρκική σε πολλά εισαγωγικά δημοκρατία, δηλαδή το 22-23 μετά τη γενοκτονία των ελληνικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γεννήθηκε ένα νέο κράτος, διαλύθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία και έχουμε πλέον απέναντί μας μια τουρκική, επαναλαμβάνω σε πολλά εισαγωγικά, δημοκρατία. Αυτή η χώρα λοιπόν, μάλλον από τότε μέχρι και σήμερα, ο ελληνισμός, οι ελληνικές κυβερνήσεις, από ευθύς εξ αρχής, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέχρι και σήμερα, έχουν επιλέξει μια πολιτική για να διαχειριστούν την Τουρκία, να την αντιμετωπίσουν, η οποία ορίζεται ως πολιτική κατευνασμού της Τουρκίας. Αυτός είναι ο τρόπος που περιγράφεται και αυτό προσδιορίζεται το ελληνικό κράτος. Αν ρωτήσεις δηλαδή, αν φανταστούμε το κράτος ότι είναι σε μια ανθρώπινη υπόσταση και το ρωτήσεις πώς διαχειρίζεσαι, πώς αντιμετωπίζεις μια Τουρκία που είναι επεκτατική, η απάντηση είναι με την πολιτική του κατευνασμού. Τι σημαίνει κατευνασμός, και σε αυτό συμφωνούν όλα τα κόμματα. Κατευνασμός σημαίνει ότι εξαγοράζω ουσιαστικά, μάλλον προσπαθώ να κατευνάσω, να ηρεμήσω το θηρίο, το οποίο λέγεται Τουρκία εν προκειμένου, για να του δώσω, να το ταΐσω με κάποιες από τις διεκδικήσεις του, έτσι ώστε να χορτάσει, να επέλθει κορεσμός. Και θεωρώ και ελπίζω πως αν χορτάσει, θα σταματήσει να διεκδικεί κάτι εις βάρος μου. Αυτή, με μια γραμμή, είναι η πολιτική του κατευνασμού, την οποία υιοθετούν όλα τα κόμματα, μέχρι και σήμερα, εναντίον της Τουρκίας. Είναι η λεγόμενη πολιτική των παραχωρήσεων. Δεν θα δώσω εθνικό έδαφος. Μπορεί και να έχω δώσει, αλλά δίνω δικαιώματα, δίνω κυριαρχικά δικαιώματα. Μπορεί να δώσω το κομμάτι της κυριαρχίας μου, λίγο-λίγο παραχωρήσεις, δεσμεύσεις, ίσως και δουλείες, ρητορικές ή και έμπρακτες, με σκοπό να κατευναστεί, να ηρεμήσει, να χορτάσει ο αδιφάγος λύκος που λέγεται Υπεραλληστική Τουρκία. Υπεραλληστικό τουρκικό καθεστώς. Αυτή η πολιτική του κατευνασμού, που δυστυχώς έχουν υιοθετήσει όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, και θα πάμε στο τέλος της σημερινής παρουσίασης να δούμε για ποιο λόγο το έχουν υιοθετήσει αυτό και είναι η σημαία όλων των κομμάτων και υπάρχει λόγος γι' αυτό, είναι μια πολιτική την οποία η ανθρωπότητα την αντιμετώπισε το 1938 σε μια εξαιρετική συνάντηση και συνεννόηση, όπως βλέπετε εδώ. Βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι, εντάξει, είναι εγκληματίες της ανθρωπότητας, όπως είναι η Μουσολίνη και η Χίτλερ, αλλά βλέπετε και έναν Βρετανό Πρωθυπουργό, ο Νέβιλ Τσάμπερλεϊν, ο οποίος μαζί με τον Γάλλο ομόλογό του, τον κύριο Νταλαντιέ, το 1938, απέναντι σε μια αναθεωρητική Γερμανία, ένα αδιφάγο, επίσης, λέμαργο, ναζιστικό καθεστώς, το οποίο διεκδικούσε συνεχώς σε όλη την Ήπειρο, αποφάσισαν ότι αντί να το αντιμετωπίσουν, όπως και αναγκάστηκαν να κάνουν, θα το κατευνάσουν. Εδώ είναι που ξεκινάει η ανθρωπότητα και συνειδητοποιεί το ιστορικό λάθος, το αμαρτωλό λάθος της πολιτικής κατευνασμού για την ανθρωπότητα εν γέννη. Αποφάσισαν λοιπόν οι Νταλαντιέ και οι Τσάμπερλεϊν, οι ηγέτες της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας, να κατευνάσουν το ναζιστικό θηρίο, ουσιαστικά παραχωρώντας, παραδίδοντας βορρά
στα σαγόνια του ναζιστικού λύκου το κράτος της Τσεχοσλοβακίας. Ουσιαστικά θυσίασαν Τσεχοσλοβακία και την έδωσαν στον Χίτλερ αμαχητή. Παρόλο που η συγκεκριμένα η Γαλλία είχε αμυντική συμφωνία με την Τσεχοσλοβακία. Δηλαδή, σε περίπτωση πολέμου, να συνδράμει η Γαλλία την Τσεχοσλοβακία εναντίον της ναζιστικής απειλής. Όχι απλά δεν ενεργοποιήθηκε η αμυντική συμφωνία, που ακούμε πάρα πολλά για αμυντικές συμφωνίες και η αξία του κρίνεται, νομίζω, την κρίσιμη στιγμή και όχι στα χαρτιά. Όχι απλά δεν βοήθησαν τους Τσεχοσλοβάκους οι Γάλλοι όπως δεσμεύονταν από τη συμφωνία του Λοκάρνο, αντιθέτως τους θυσίασαν σαν ηφηγένεια στα δόντια των ναζιστών και φασιστικών δυνάμεων. Τότε λοιπόν η ανθρωπότητα κατάλαβε έκτοτε, και αν διαβάσετε τη σχετική βιβλιογραφία, τι γράφουν οι ακαδημαϊκοί, οι αναλυτές, οι πολιτικοί επιστήμονες, έχουν καταδικάσει ως, θα το πω λαϊκά, ανεγκέφαλη την πολιτική του κατευνασμού. Είναι μια πολιτική η οποία όχι απλά έδωσε στον Χίτλερ την Τσεχοσλοβακία, του έδωσε και τα εργοστάσια χάλιβα της Τσεχοσλοβακίας και ενδυναμώθηκε και μετά πήγαμε σε πόλεμο, όπως έγραφε ο ίδιος ο Τσόρτσιλ, με μια ενισχυμένη ναζιστική Γερμανία, γιατί είχε πάρει από τη Δυτική Συμμαχία τα εργοστάσια σιδήρου και χάλιβα της Τσεχοσλοβακίας. Όχι απλά δεν κέρδισαν χρόνο, δεν εξημερώθηκε το θηρίο, του άνοιξαν την όρεξη. Και αυτή είναι η φράση κλειδί του, τι σημαίνει πολιτική κατευνασμού. Να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Η πολιτική λοιπόν κατευνασμού, που είναι αυτό που σας είπα, το ότι ανοίγει την όρεξη σε έναν εχθρό ο οποίος διεκδικεί και επιδιώκει να σου στερήσει κομμάτι, αυτό ακριβώς επιδιώκει η Τουρκία. Είναι σαφές αυτό, μην έχετε καμία αμφιβολία, ασχέτως με το πώς μπορεί να παρουσιάζεται στα ΜΜΕ. Η δεδηλωμένη άποψη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, είτε είναι το κυβερνών κόμμα, η κυβερνούσα μάλλον, ο κυβερνών συνασπισμός που συγκυβερνούν δύο κόμματα με τον Ερντογάν στην ηγεσία, είτε είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή και μαλική, συμφωνούν και υπερθεματίζουν, μονομαχούν μάλιστα μεταξύ τους ποιος διεκδικεί περισσότερα νησιά από εμάς. Δεν ξέρω τι παρουσιάζουν εδώ, γιατί νομίζω πολλοί από εμάς έχουμε γυρίσει την πλάτη σε μια κατευθυνόμενη εμπολής ενημέρωση, αλλά σας πληροφορώ, βλέποντας και μελετώ τα εσωτερικά της Τουρκίας, υπερθεματίζουν, μαλώνουν μεταξύ τους ποιο κόμμα διεκδικεί περισσότερα νησιά από τον ελληνισμό. Τώρα, τα περί διπλωματίας σεισμών και άλλες αθλειότητες έχουν γίνει το 99, απεδείχθησαν ένα ναυάγιο, το οποίο το πληρώσαμε πολύ ακριβά, πληρώσαμε με ευρωπαϊκά κονδύλια την διπλωματία των σεισμών, ενισχύθηκε η Τουρκία με αυτή τη φαυλότητα των Σιμίτη και Παπανδρέου Γεωργίου τότε, για να βγουν ενισχυμένοι οικονομικά και με τα όπλα που αγόρασαν με τα ευρωπαϊκά κονδύλια από την διπλωματία των σεισμών του 99, να μπορούν τώρα να μας απειλούν στο Αιγαίο με τα πολεμικά τους πλοία έξω και από τη Μύκονο. Αυτή είναι η διπλωματία των σεισμών του 99, να μην δούμε, πολύ φοβάμαι, την επανάληψή της τώρα. Τι είναι λοιπόν η πολιτική κατευνασμού? Είναι μια συνειδητή επιλογή που επιλέξαμε για να αντιμετωπίσουμε, όπως είπαμε, την Τουρκία. Το μείζον εδώ είναι η αναντιστοιχία που αποδεικνύεται ότι υπήρξε μεταξύ στο τι περίμενε ο ελληνισμός ή ας πούμε οι ελληνικές πολιτικές ηγεσίες να κερδίσουν εξημερώνοντας το θηρίο και τι τελικά έγινε. Το βιβλίο και η έρευνα μου περιορίζεται σε τρεις κρίσεις, τις τρεις μεγαλύτερες κρίσεις μετά την εισβολή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι η κρίση του 76, του 87 και των ημείων. Και στις τρεις περιπτώσεις, οι ελληνικές κυβερνήσεις, αντί για να αντιμετωπίσουν την τουρκική απειλή, να σηκώσουν το ανάστημά τους, να τρίξουν τα δόντια σε ένα καθεστώς το οποίο θέλει να πάρει κομμάτια του ελληνισμού, ανταυτού τι κάναν, προχώρησαν σε παραχωρήσεις και υποχωρήσεις. Αυτό που ακριβώς υποδηλώνει η πολιτική κατευνασμού. Θα περίμενε κανείς, διότι πέρα σύν της άλλης, προχώρησα και σε προσωπικές συνεντεύξεις με όσους ανθρώπους είναι εν ζωή και θέλησαν να συνομιλήσουν μαζί μου, πολλοί εκ των οποίων ήταν μάλλον τότε πρωταγωνιστές των κρίσεων, στρατιωτικοί, πολιτικοί και διπλωμάτες και κάποιοι δημοσιογράφοι επιφανής της εποχής. Σας πληροφορώ ότι μου διασαφήνισαν ότι ο στόχος τους ήταν, με την πολιτική κατευνασμού, η Τουρκία να νιώσει, να κερδίσει κάτι από εμάς, που το κέρδισε και από τις τρεις κρίσεις, να τους δώσουμε δηλαδή κάτι, και μετέπειτα να τους δούμε να ηρεμούν έχοντας κερδίσει κάτι και θα μπορούσαν να το πουλήσουν ουσιαστικά κομματικά η εκάστοτε τουρκική κυβέρνηση στα εσωτερικά της Τουρκίας. Ότι κοιτάξτε να δείτε, κάναμε τα ίμια, γκριζάραμε κομμάτι του Αιγαίου, άρα θα ηρεμήσουμε απέναντι ενώπιον της Ελλάδος. Σας πληροφορώ λοιπόν όμως η πραγματικότητα,
πόρο απέχει από αυτό το οποίο πίστευαν και ήλπιζαν οι Έλληνες πολιτικοί καθώς προχωρούσαν σε παραχωρήσεις ελληνικών δικαιωμάτων στην Τουρκία. Όχι απλά δεν ηρέμησε το θηρίο, δεν το εξημέρωσαν, αλλά κλιμάκωσαν οι Τούρκοι μετά από κάθε κρίση και πολιτικά και στρατιωτικά. Είναι συγκλονιστικό αυτό και αξίζει να το δούμε. Παρακαλώ, επόμενη διαφάνεια. Οι τρεις κρίσεις είναι αυτές που είπα, θα τις δούμε αναλυτικά, ας προχωρήσουμε. Η κρίση του 1976 είναι το λεγόμενο χώρα. Είμαστε στην εποχή δύο χρόνια μετά την εισβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη διπλή φασιστική εισβολή, το διπλό φασιστικό Ατύλα, που δυστυχώς μέχρι και σήμερα όχι απλά τον βλέπουμε ζωντανό στην Κύπρο. Δυστυχώς Λευκωσία και Αθήνα δεν κάνουν κάτι για να τερματιστεί η κατοχή. Την έχουμε σε ένα βαθμό σαν πολιτικό σύστημα αποδεχθεί, de facto αποδεχθεί, και είναι και αυτό κομμάτι του κατευνασμού της Τουρκίας, που είπαμε είναι ζωντανό. Το 1976 λοιπόν, πρωθυπουργός της χώρας είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει ως στόχο του να εντάξει τη χώρα μας στην ΕΟΚ τότε, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, φοβούμενος ότι βλέποντας ελληνοτουρκική διαμάχη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, βλέποντας μια ελληνοτουρκική διαμάχη, θα φοβηθούν οι Ευρωπαίοι εταίροι, δεν είχαμε μπει ακόμα στην Ένωση, θα φοβηθούν ότι ουσιαστικά με την αποδοχή, με την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη θα υιοθετήσει και τις ελληνοτουρκικές διαφορές, και στο βωμό αυτού αποφάσισε να προχωρήσει σε αδιανόητες υποχωρήσεις στην Τουρκία. Αυτή είναι η αιτιολογία γιατί το έκανε. Πραγματικά μιλάμε για αδιανόητες υποχωρήσεις. Το χώρα ήταν το πλοίο το οποίο παραβίασε την ελληνική φαλοκρηπίδα 5 φορές, μετρημένες 5 φορές οι Τούρκοι παραβίασαν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματά μας, το υπέδαφος του Αιγαίου, το δικό μας υπέδαφος του δικού μας Αιγαίου. Η ελληνική κυβέρνηση δεν αντέδρασε καθόλου, δεν έκανε το παραμικρό. Το πολεμικό ναυτικό κοιτούσε, οι άνθρωποι τρίζαν τα δόντια τους για να αντιμετωπίσουν την τουρκική προκλητικότητα, αλλά η κυβέρνηση τους έλεγε: όχι, θα τους αφήσετε να κάνουν ό,τι θέλουν στα χωράφια μας. Και όχι μόνο δεχθήκαμε τις παραβιάσεις, τις αλλεπάλληλες και απανωτές των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, προχωρήσαμε σε μια συμφωνία που λέγεται Συμφωνία της Βέρνης, η οποία είναι επονίδιστη, ήταν μια διανόητη ταπεινωτική συμφωνία, που νομίζω ότι μόνο κατόπιν ήττα σε πόλεμο προχωράσει με τέτοια συμφωνία, όπου η κυβέρνηση της Ελλάδος τότε, δίχως εδώ, γκρίζαρε την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου. Δέχτηκε η Ελλάδα να μην προχωρήσει σε πράξεις, να αξιοποιήσει δηλαδή τον πλούτο του Αιγαίου, τον πλούτο της στο Αιγαίο, στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Όχι στα διεθνή ύδατα, στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Δεχθήκαμε να μην τολμήσουμε σε μια υφαλοκρηπίδα που είχε αναγνωριστεί από το διεθνές δίκαιο με τη συνθήκη της Γενέβης τότε, να μην κάνουμε το παραμικρό στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, στην υφαλοκρηπίδα μας, του Αιγαίου μας. Αυτό το δέχτηκε η ελληνική κυβέρνηση. Και είναι λέξη κλειδί η λέξη γκρίζαρε την υφαλοκρηπίδα η ελληνική κυβέρνηση του 1976. Διότι το γκριζάρισμα αυτό είναι η απαρχή μιας εν γέννη επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας εναντίον μας. Τίποτα δεν γεννιέται σε ένα βράδυ. Δεν ξυπνήσαμε μια μέρα βλέποντας τις τουρκικές ακτεώρους να προσπαθούν να εμβολήσουν ελληνικά ψαράδικα. Ούτε ξυπνήσαμε μια μέρα με τα τουρκικά ελευθερικά στα ανοιχτά μας. Ούτε ξυπνήσαμε μια μέρα με τα τουρκικά πολεμικά στα ανοιχτά μας. Κάποιοι εν Ελλάδη προχώρησαν σε πολιτικές παραχωρήσεις, τις οποίες βήμα-βήμα, γι' αυτό και το βιβλίο λέγεται Το ντόμινο των υποχωρήσεων, βήμα-βήμα κλιμακώσαμε του πόσο πολύ προχωρούμε σε παραχωρήσεις, και αντίστοιχα οι Τούρκοι κλιμάκωσαν το πλήθος και το εύρος των διεκδικήσεών τους εναντίον μας. Το γκριζάρισμα του Καραμαλή του 1976 της υφαλοκρηπίδας μας ήταν που θα οδηγήσει στη συνέχεια, όπως θα δούμε, στο γκριζάρισμα νησιών επί Κώστα Σιμίτη. Ας δούμε τι έγινε το 1976 λίγο. Δεν θα σας κουράσω με το ιστορικό, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι το μείζον εδώ, εκτός αν θέλετε στις ερωταπαντήσεις μπορούμε να το καλύψουμε σε κάθε περίπτωση. Αυτό το οποίο θέλω να μείνουμε σε αυτό, να πω έτσι ακροθυγώς ίσως ότι η Τουρκία, ο πρόεδρος τότε της Τουρκίας ήταν ήταν πρωθυπουργός, τότε δεν είχαμε ακόμα προεδρικό σύστημα, ήταν ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Ο Μπουλέντε Τζεβίτ, που ήταν ο αντίπαλός του τότε, υπήρχε δικομματισμός Ετζεβίτ και Ντεμιρέλ. Ο Ετζεβίτ ήταν ο Ατύλας. Αυτό το ισλαμικό, αυτό το φασιστικό μάλλον μόρφωμα του κόμματος του Ετζεβίτ διεξήγαγε την παράνομη διπλή εισβολή και μέχρι σήμερα κατοχή της Κύπρου.
Τότε λοιπόν αυτός ο πολεμοκάπηλος, ο Τζεβίτ, θεωρείται στην Τουρκία, στο βαθύ, όπως ξέρετε, κράτος μιλιταριστικό, οι χουντέοι της Τουρκίας, που μέχρι και σήμερα κυβερνούν, θα τα πούμε αν θέλετε συνέχεια. Αυτοί λοιπόν θεωρούσαν τον Τζεβίτ, που εισέβαλε σαν νησί και κατέσφαξε, τον θεωρούσαν εθνικό ήρωα. Για να μπορέσει να σταθεί επάξιος και αντάξιος συνεχιστής του Ετζεβίτ, που ήταν και πολιτικός του αντίπαλος, ο Ντεμιρέλ ένιωσε ότι έπρεπε να κάνει και αυτός μια εθνική νίκη. Και έψαχνε προφανώς, γύρισε στον ελληνισμό αυτή τη φορά στην Ελλάδα, για να κερδίσει αυτή τη νίκη και, όπως είπαμε, ο Καραμαλής που την έδωσε. Τι συνέβη μετά την συμφωνία αυτή που, όπως είπαμε, γκρίζαρε την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου? Ξαφνικά η Τουρκία αποφάσισε να κλιμακώσει, σαν αντίδραση, προσέξτε, στην παραχώρηση από εμάς. Αποφάσισε να κλιμακώσει τα αιτήματά της και είπε ότι ένα διανόητο πραγματικά επιχείρημα, δεν πίστευα όταν το διάβαζα, σε εφημερίδες ελληνικές της εποχής. Είπε ότι το Αιγαίο και η υφαλοκρηπίδα του δεν μπορούμε να το μοιραστούμε όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Δεν θα γίνει βάση διεθνούς δικαίου, δεν θα γίνει δηλαδή βάση δικαιοσύνης η μοιρασιά στο Αιγαίο, αλλά θα γίνει, επειδή έτσι αποφασίσαμε εμείς, βάση δημογραφικής ισορροπίας, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη. Το εφήβραν οι Τούρκοι μόνοι τους. Το εφήβρανε βέβαια επειδή βλέπαν ότι η απέναντι πλευρά ήταν δεκτική σε παραχωρήσεις. Και είπαν ότι επειδή εμείς στις ακτές της Μικράς Ασίας είμαστε εκατοσταπλάσιοι από ό,τι είναι οι κάτοικοι των νησιών σας, απέναντι από τις μικρασιατικές ακτές, θα πάμε με την ισορροπία 100:3. Δείτε πώς αυτομάτως οι Τούρκοι, βλέποντας την ελληνική πολιτική ηγεσία να είναι υποχωρητική και παραχωρητική και ενδοτική, κλιμάκωσαν και δημιούργησαν νέα αφηγήματα. Είναι σημαντική αφήγημα. Η λέξη αφήγημα είναι και σήμερα που έχουμε απέναντί μας ένα νέο αφήγημα, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Το οποίο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας, που είναι ένα δόγμα εμπεριαλιστικό πάλι εναντίον του ελληνισμού, είναι η σύνθεση αυτού του παζλ που θα δείτε σήμερα. Δεν είναι τυχαίο. Η χώρα μας, σαν υποτίθεται αντίδραση για την εισβολή στην Κύπρο, έλαβε μια καταστροφική απόφαση, την οποία την πλήρωσε ο ελληνισμός, την πληρώνει μέχρι και σήμερα. Αποφασίσαμε να βγούμε από το ΝΑΤΟ για λόγους δημοκοπικούς. Απλά και μόνο για να δείξει η κυβέρνηση τότε στην ελληνική κοινωνία ότι κάπως αντιδράμε. Σας πληροφορώ, έκτοτε χάσαμε τον στρατηγικό και τον επιτελικό έλεγχο του Αιγαίου. Με δική μας απόφαση, καταστροφικά. Για να μπορέσει να εξαπατήσει η ελληνική κυβέρνηση στην ελληνική κοινωνία ότι να αντιδράμε στην εισβολή, τι κάναμε? Βγήκαμε από τη στρατηγική επιτροπή του ΝΑΤΟ, χάσαμε άρα τον επιτελικό έλεγχο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ του Αιγαίου και οι Τούρκοι δεν μας άφησαν να ξαναμπούμε στην επιτροπή του ΝΑΤΟ με τους όρους που ίσχυαν πριν. Μας ακούσαν βέτο. Δηλαδή, όχι μόνο αυτοκαταστραφήκαμε. Τους κατευνάσαμε, προχωρήσαμε σε παραχωρήσεις υπέρ της Τουρκίας και αντί για να μας πούνε ευχαριστώ που τους δώσαμε να παραχωρήσαμε, γκριζάραμε την υφαλοκρηπίδα μας, μας ασκούσαν και πολιτικές πιέσεις και βέτο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του κατευνασμού. Και είχαν κλιμακώσει, ξεκίνησαν να μιλούν για κατάληψη των νησιών μας, εκεί ξεκίνησε αυτή η ρητορική. Και πλέον, ενώ είμαστε το 76, ακόμα υπάρχει η Σοβιετική Ένωση και υπάρχει υποτίθεται η απειλή της συμμαχίας, είναι η Σοβιετική Ένωση, οι Τούρκοι ξεκίνησαν να απειλούν και να λένε ότι η νέα μας αμυντική πολιτική είναι κατά της Ελλάδος και όχι της Σοβιετικής Ένωσης. Άρα, όχι απλά με τον κατευνασμό δεν εξημερώσαμε, ενθαρρύναμε και άρχισαν τότε να γίνονται επιθετικοί εναντίον μας. Πάμε στην επόμενη κρίση. 1987, η κρίση του Μάρτιου του 1987. Πολλοί μπορεί να τη θυμάστε, να τη ζήσατε. Είναι μια κρίση στην οποία όλοι νομίζουμε ότι πράγματι η Ελλάδα ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει τους Τούρκους. Δεν θα ξεχάσω την ιστορία του πατέρα μου. Ήταν τότε ουλαμαγός, ήλαρχος, υπήλαρχος, στα τεθωρακισμένα δηλαδή, και ήταν έτοιμοι να πάνε σε πόλεμο. Όλοι οι αξιωματικοί γνώριζαν ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε, τουλάχιστον με τις δηλώσεις του, είχε πει ότι θα σταματήσουμε το Σεισμικ. Το Σεισμικ ήταν το χώρα. Με το ονομαστέν σε Σεισμικ. Το πλοίο αυτό οι Τούρκοι το πήραν από τους Ναζί. Δεν είναι τυχαίο και οι σύνδεσμοι και οι δεσμοί μεταξύ ναζιστικού καθεστώτος και τουρκικού καθεστώτος. Είχε πει λοιπόν ο Παπανδρέου ότι το Σεισμικ θα το βυθίσουμε, να το αφήσουμε να βγει στο Αιγαίο. Και έτσι λοιπόν αυτό ξέρανε όλοι οι αξιωματικοί. Δεν θα ξεχάσω τι είχε πει ο πατέρας μου στη μητέρα μου. Ήμουν τότε 2 ετών. Είχε πει ότι αν πάθω κάτι, αν με σκοτώσουν, να πει στο Σταύρο να με εκδικηθεί. Ήταν αυτή η νοοτροπία και η λογική των Έλληνων αξιωματικών. Και καθώς έκανα την έρευνα, για να δείτε τι σημαίνει έρευνα, πήγα με αυτή την εντύπωση, ξεκάθαρα πιστεύοντας ότι σηκώσαμε το ανάστημά μας, σας πληροφορώ, βλέποντας τις συζητήσεις Παπανδρέου με την Αμερικανική ηγεσία, όχι απλά δεν σηκώσαμε το ανάστημά μας, η ελληνική πολιτική ηγεσία με τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν
μάλιστα κύριε, στους Αμερικανούς πρέσβες. Ήταν ο yes man των Αμερικανών, ο Ανδρέας Παπανδρέου στη χώρα. Σας το λέω, το ανακάλυψα, το είδα ήδη η σώμαση. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της έρευνας ήταν ότι μπορέσαμε και πήραμε πηγές και από την Τουρκία, τις μεταφράσαμε, άρα έχει και την τουρκική βιβλιογραφία και εκεί πιστοποιείται επίσης του λόγου του αληθές ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο ορισμός του δημαγωγού. Άλλα έλεγε, θα σας θυμίσει κάτι αυτό ίσως και για το σήμερα, άλλα έλεγε σε εμάς στο ιστορικό ακροατήριο και άλλα έλεγε στις διμερείς διαπραγματεύσεις του με τους ξένους. Υπάρχει μαρτυρία του Ρόμπερτ Κίλι, ήταν πρέσβης των Αμερικανών στην Αθήνα, ο οποίος φοβόντουσαν, λέει οι Αμερικανοί, φοβόμασταν όλοι, διότι ακούγαμε έναν Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ήταν έξω οι βάσεις, έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια τίποτα δεν έγινε, αλλά τον τρέμανε γι' αυτό. Μέχρι που μπήκαν σε ένα γραφείο μαζί του για να καταλάβουν τι είναι ο Ανδρέας και άρχισε να λέει: ναι, κύριε πρέσβη, ό,τι πείτε, κύριε πρέσβη, να βάλετε, αν θέλετε, σταθμούς παρακολούθησης στη χώρα, κύριε πρέσβη, παράνομους. Ήταν άλλος άνθρωπος ο Ανδρέας στο μπαλκόνι, λέει ο Αμερικανός πρέσβης, και άλλο στις διμερείς συνομιλίες. Για να καταλάβετε τι ακριβώς συνέβη τότε. Αυτό λοιπόν, αυτή τη διπροσωπεία οι Τούρκοι την είδανε. Τότε ήταν ο πρωθυπουργός, ήταν ο Τουρκούτο Ζαλ. Είδε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία ήταν πατριωτική στα εσωτερικά και στις δηλώσεις κτλ. Αλλά στην πράξη ήταν ενδοτική. Τι είναι η πράξη? Λίγο πριν την κρίση του Μάρτη του 87, το Φλεβάρι του 87, υπήρχε μια κοινοπραξία πετρελαίου Βορείου Ελλάδος. Ήταν μια εταιρεία στην οποία είχαν την πλειοψηφία ξένες εταιρείες, καναδοαμερικανικές, και είχε και ένα μεγάλο ποσοστό το ελληνικό δημόσιο. Αλλά τον έλεγχο τον είχαν οι εταιρείες, οι ιδιωτικές. Αυτές οι εταιρείες, ανοιχτά τη στάσου, θα κάναν έρευνα στην ελληνική Φαροκρηπίδα, την οποία την είχε γκριζάρει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι δεν αναγνωρίζω το γκριζάρισμα, ή τουλάχιστον αυτό έλεγε σε εμάς, πολίτες, και ότι εμείς θα προχωρήσουμε κανονικά με τις άδειες, με τις έρευνες. Όταν ήρθε η ώρα λοιπόν, το 1986 μέχρι το 1987, 11 χρόνια μετά, να γίνουν οι άδειες, όχι απλά δεν επέτρεψε στις εταιρείες να κάνουν άδειες, τις κρατικοποίησε. Μη τυχόν και κάνουν άδειες χωρίς την άδειά του, απλά και μόνο για να μην γίνουν άδειες, δηλαδή ξαναγκρίζαρε την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου. Γκριζάροντας λοιπόν την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, η Ελλάδα για πρώτη φορά τότε είπε στους Τούρκους ότι και μένει εν ενεργεία η γκρίζα υφαλοκρηπίδα μας. Η υφαλοκρηπίδα είναι το υπέδαφος του Αιγαίου, όχι μόνο μένει εν ενεργεία το υπέδαφος, αλλά σχετικά με τα χωρικά μας ύδατα, την Αιγαλίτιδα ζώνη, για την οποία θα γνωρίζετε το πώς πολεμάμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Οι Τούρκοι μας απειλούν με πόλεμο και αυτό και μόνο είναι αρκετό για να μην τολμήσουμε να κάνουμε κάτι που το διεθνές δίκαιο μας λέει κάντε το. Τότε για πρώτη φορά η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου με τον Υπουργό Ενέργειας κ. Πεπονή και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών κ. Καψή είχαμε πει ότι όσον αφορά τα χωρικά ύδατα τα 12 ναυτικά μίλια, το αν θα τα επεκτείνουμε, το πότε, αλλά και το εάν, πρώτη φορά μπήκε στην κουβέντα το εάν θα τα επεκτείνουμε, είναι καθαρά δική μας απόφαση. Άρα το 87 ουσιαστικά η Ελλάδα, από εκεί που έλεγε ότι θα επεκτείνουμε τα 12 ναυτικά μίλια, όπως λέει το διεθνές δίκαιο, για πρώτη φορά είπαμε ότι είναι δικό μας ζήτημα όχι το πότε και το πώς, αλλά και το εάν. Άρα καταλαβαίνετε ότι και αυτό ήταν μια παραχώρηση. Λέγαμε στην Τουρκία ότι εντάξει, δεν είναι θέμα χρόνου, υπάρχει και ένα θέμα που μπορεί να μην το κάνουμε ποτέ. Και προφανώς αυτός ο κατευνασμός να προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια οδήγησε σε μια συμφωνία το 1988 τώρα μεταξύ Ανδρέα Παπανδρέου και Τουρκούτο Ζαλ στο ανακοινωθέν του Νταβός το λεγόμενο, το οποίο επίσης, ξέρετε, υπάρχει ένα μοτίβο εδώ, θα το παρατηρήσετε, μετά από κάθε κρίση μεγάλη ελληνοτουρκική ακολούθησε μια ελληνοτουρκική συμφωνία. Μετά δηλαδή την κρίση του 1976 ακολούθησε η συμφωνία της Βέρνης που γκριζάραμε την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου και μετά την κρίση του 1987 ακολούθησε το ανακοινωθέν του Νταβός η συμφωνία τρόπον την άστη, πούμε έτσι, κοινό ανακοινωθέν ήταν, στον Νταβός το 88, όπου εκεί η ελληνική κυβέρνηση, ο Ανδρέας Παπανδρέου, για πρώτη φορά, νέος κατευνασμός, δεχθήκαμε, άκουσον, να συζητήσουμε, ιδρύσαμε μια πολιτική επιτροπή, στην οποία δεχθήκαμε να θέτει η Τουρκία όποια διεκδίκηση έχει εναντίον μας, να τη συζητάμε. Το 1988, στην πολιτική επιτροπή που δημιουργήθηκε, η ελληνική κυβέρνηση δέχθηκε η Τουρκία να θέτει ζητήματα στην ατζέντα και η Ελλάδα να τα συζητάει όλα. Τι σημαίνει όλα? Χωρικά ύδατα, εναέριο χώρο, υφαλοκρηπίδα, μειονωτικό στη Θράκη, οποιαδήποτε αξίωση από στρατικοποίηση νησιών, οποιοδήποτε θέμα. Μέχρι τότε λέγαμε δεν συζητάμε για τα αυτονόητα και τα δικαιώματά μας. Το 88 είπαμε θα τα συζητάμε.
και άλλους κατευνασμούς. Άρα βλέπετε, ο κατευνασμός ουσιαστικά είναι μια πολιτική που ενθαρρύνει τον τουρκικό επεκτατισμό. Είναι σαφέστατο αυτό. Ταυτίζεται πλήρως ο κατευνασμός με τις τουρκικές θέσεις κατά της Ελλάδος. Αυτό κάνει. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι τότε κλιμάκωσαν πάλι οι Τούρκοι, ξεκίνησαν να μιλούν για συμφωνίες πάλι που δεν θα βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, άρχισαν να μιλάνε για συνδίκηση και συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Για όσους από εσάς ακούτε ή διαβάζετε για την εκμετάλλευση και συνδίκηση και συγκυριαρχία, αυτά ξεκίνησαν το 88. Πάλι δεν γεννήθηκαν στο κενό οι τουρκικές διεκδικήσεις. Κάναν προβοκάτσια μία μέρα πριν από τον Ταβός με το μειωτικό στην Κομωτινή για να δείξουν το στίγμα οι Τούρκοι, και πάλι το 91 αφισβήτησαν βραχονισίδες. Κοιτάξτε πώς πάνε τη δεύτερη κρίση, την τρίτη, στα Ήμια. Ουσιαστικά εδώ η Τουρκία ξεκίνησε και τις λεγόμενες υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά. Το 88 μετά τον Ταβός, για πρώτη φορά η Τουρκία αποφάσισε ότι όχι απλά θα παραβιάζει τον εναέριο χώρο της χώρας μας, αλλά θα πραγματοποιεί πτήσεις και πάνω από ελληνικά νησιά, που είναι οι λεγόμενες υπερπτήσεις. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν απλά ποσοτική αναβάθμιση της τουρκικής επεκτατικότητας, ήταν και ποιοτική αναβάθμιση. Πλέον στα νησιά μπορούμε να δούμε τουρκικά να πετάνε πάνω από το κεφάλι μας. Και αυτά γίνανε λόγω των παραχωρήσεων στον Ταβός της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου. Να πάμε και στην τελευταία κρίση. Ελπίζω να αντέχετε. Είναι σοκαριστικά αυτά τα οποία έχουν γίνει. Αυτή είναι μια κρίση που λίγο πολύ τη θυμόμαστε όλοι. Ήταν μια κρίση, υπήρχε πλέον τηλεοπτική κάλυψη. Αυτό μάλλον ήταν αρνητικό για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Θυμάστε υπουργούς που αντί να είναι στα συμβούλια ήταν στα κανάλια. Αλλά τη γνωρίζουμε περισσότερο. Πάντως, εν γέννη, νομίζω, διαφαίνεται ότι αυτές οι κρίσεις πραγματικά είναι που μας έφτασαν με την πλάτη στον τοίχο σήμερα. Και οι πολιτικές ευθύνες βαραίνουν όλο το πολιτικό προσωπικό και θα εξηγήσουμε το τέλος γιατί ομονοούν, γιατί συμφωνούν σε αυτή την πολιτική. Εδώ λοιπόν, ούτε εδώ θα πω το ιστορικό, και εδώ νομίζω ότι θυμάστε όλοι, ένα εμπορικό πλοίο τουρκικό έπεσε στα Ήμια. Εκεί, αντί για να δεχθεί το εθνικό λιμενικό και ρημουλκά ελληνικά να το ρημουλκίσουν, να το διασώσουν, όλος περιέργος, ο Τούρκος πλοίαρχος, ο καπετάνιος δηλαδή, του οποίου το πλοίο βυθιζότανε, αντί για να πει ναι, εντάξει, ελάτε βοηθήστε με όποιοι και αν είστε εσείς, αυτό που είπε ήταν όχι, εδώ είναι Τουρκία. Δεν δέχομαι το ελληνικό λιμενικό ή τα ελληνικά ρημουλκά. Το οποίο ξεκάθαρα έδειξε σε αναλυτές και της εποχής της περίοδου εκείνης ότι ήταν μια κατασκευασμένη κρίση από τους Τούρκους, όπως ήταν και οι προηγούμενες δύο. Οι Τούρκοι εκκίνησαν τις κρίσεις, δεν γίνανε από εμάς, ούτε από ξένες σκοτεινές δυνάμεις. Οι Τούρκοι, κάθε φορά που θέλουν να πάρουν κάτι από τον Ελληνισμό, βλέπουν απέναντί τους ένα πολιτικό σύστημα που μάλλον είναι διαθέσιμο να τους εξυπηρετήσει και κινούν κρίσεις. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η κρίση. Σε αντίδραση της τορηματικών διακοινώσεων, δηλαδή των διπλωματικών δηλώσεων από πλευράς Τουρκίας προς την Ελλάδα ότι τα νησιά αυτά είναι τουρκικά, ο δήμαρχος Καλύμνου μαζί με άλλους τοπικούς άρχοντες ανέβηκε στην Ανατολική Ήμια και έβαλε την ελληνική σημαία. Εκεί, σε απάντηση αυτού, δημοσιογράφοι της Χουριέτ, όπως βλέπετε εδώ είναι που βγάζουν την ελληνική σημαία, δεν πήγαινε το χέρι μου να τους δείξω. Δεν πήγαινε που γίνει η καρδιά να δείξω τους Τούρκους να βάζουν τουρκική σημαία, αλλά αυτοί εδώ που βλέπετε είναι οι Τούρκοι, οι οποίοι βγάζουν την ελληνική σημαία και βάζουν τουρκική στο νησί. Είναι δημοσιογράφοι της Χουριέτ, που υποτίθεται έδρασαν μόνοι τους. Θα σας πω ότι η Χουριέτ είναι μια κρατική φυλάδα, άρα είναι το βαθύ κράτος της Τουρκίας πίσω από την πράξη αυτή. Σε αντίδραση λοιπόν αυτής της πράξης, μετά κλιμακώθηκε η κρίση, μετέβη άγημα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού ή των ειδικών δυνάμεων, Έλληνες κομάντος δηλαδή, ανέβηκαν στο νησί. Στην Βραχονισίδα, κατέβασαν την τουρκική σημαία, έβαλαν την ελληνική και μείνανε εκεί για να την φιλούν. Οι Τούρκοι κάναν το αντίστοιχο, την αντίστοιχη κίνηση στην Δυτική Ήμια, το άλλο, το δίδυμο νησί, μετέφεραν εκεί στρατεύματα έτσι ώστε να ισορροπήσουν την κατάσταση, άρα ουσιαστικά προχώρησαν σε κατάληψη ελληνικού εδάφους. Δεν έγινε τίποτα στην Ελλάδα. Στην Αθήνα ήταν μια ακόμα καθημερινή ημέρα στην οποία μιλούσαν ποιος θα διαδεχθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου ως ηγέτης του Πασόκ, ως πρωθυπουργός τότε. Θυμάστε τη διαμάχη Άκη Τσοχατζόπουλου και Κώστα Σιμίτη. Αυτό ήταν το θέμα το οποίο κυριαρχούσε μέχρι που είδαμε την κατάληψη του νησιού και πάλι δεν υπήρξε παραμικρή αντίδραση που θα περίμενε κανείς να υπάρξει όταν κάποιος σου καταλαμβάνει έδαφος. Μας κατέλαβαν έδαφος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
πάτησε τουρκική μπότα σε ελληνικό έδαφος. Είναι ίδιο το έδαφος αυτό με την Αθήνα, με την Ακρόπολη. Είναι ακριβώς ίδιο. Πάτησε τουρκική μπότα και είπε: εδώ είναι Τουρκία. Εμείς το αποδεχθήκαμε. Δεχθήκαμε τη μεσολάβηση των Αμερικανών, το Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, αν το θυμάστε τότε, και με την γνωστή συμφωνία να απομακρυνθούμε όλοι, και οι δύο χώρες δηλαδή από τα δύο νησιά, τα ελληνικά. Μια συμφωνία που για τους Τούρκους σήμαινε φύγετε για το σπίτι σας, από εμάς σήμαινε φύγετε από το σπίτι σας. Και έτσι δεχθήκαμε, αν θέλετε, τον γκριζάρισμα των Βραχονησίδων. Μέχρι και σήμερα δεν τολμάει Έλληνας πολιτικός να πάει εκεί. Θυμάστε την γραφική φίγουρα του πρώην Έλληνα Υπουργού Άμυνας, του κ. Καμένου, ο οποίος από το ελικόπτερο πέταξε το στεφάνι για τους τρεις πεσόντες, τους τρεις ήρωες εκείνης της τραγικής νύχτας. Πέταξε το στεφάνι πάνω από ελικόπτερο στα νερά, δίχως να τολμήσει να πλησιάσει. Ουσιαστικά υπογραμμίζοντας πόσο γκριζαρισμένη είναι από την ελληνική πολιτεία τα δίδυμα αυτά νησιά μας. Ας προχωρήσουμε να δούμε έτσι λίγο κάποια πράγματα περαιτέρω. Είπαμε για το περιστατικό των ημείων, το πόσο κατευνασμός ήταν, μπορεί να το διανοηθείτε. Η Τουρκία επεξέτεινε την θεωρία της περικρίζες ζώνες. Έφτασε ένα σημείο να μιλάει για 3.000 νησιά. Γι' αυτό σας είπα ότι το τουρκικό σύστημα, όλη η Βουλή της Τουρκίας μονομαχούν ποιος διεκδικεί περισσότερο από εμάς. Φτάσανε να μιλούν μέχρι και για τη Γάβδο, ότι είναι τουρκική. Δεν υπήρχε όριο στο πόσα διεκδικούν εις βάρος μας. Και μετά από τη συμφωνία αυτή, ένα χρόνο μετά, το 95-96, Δεκέμβρη με Ιανουάριο του 96, έγινε η κρίση των τιμίων. Το 1997 η κυβέρνηση τότε του Πασόκ, του κ. Σιμίτη, προέβη με την μεσολάβηση πάλι των Αμερικανών, της Υπουργού Εξωτερικών της Μαντλίν Ολμπράιτ, σε ένα ανακοινωθέν στη Μαδρίτη μαζί με την Τουρκία. Ο Σουλεϊμάν Ντεμιριέλ επανήλθε σαν πρόεδρος αυτή τη φορά και προχώρησε σε ένα κοινό ανακοινωθέν, νομίζω ίσως το χειρότερο όλων, το πιο ντροπιαστικό και επωνίδιστο, όπου αναγνωρίσαμε στη Μαδρίτη, βλέπετε πάλι το μοτίβο, τη συμφωνία που έγινε μετά την κρίση, αναγνωρίσαμε στη Μαδρίτη ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Μια διανόητη πράξη. Το να έχει ζωτικά συμφέροντα η Τουρκία στο Αιγαίο σημαίνει ότι για να υπερασπιστεί τα αφηρημένα, δεν τα καθορίσαμε, τα αφηρημένα ζωτικά συμφέροντα, ό,τι θέλει η Τουρκία μπορεί να είναι ζωτικό συμφέρον, μπορεί να χρησιμοποιήσει και τη βία. Ουσιαστικά δώσαμε στην Τουρκία τη δυνατότητα να, αυτό βάσει διεθνούς δικαίου και της εφαρμοσμένης πολιτικής και διπλωματίας, το ζωτικό συμφέρον σημαίνει ότι μπορώ και να πολεμήσω, να χρησιμοποιήσω και πολεμικά μέσα για να το διασφαλίσω, το ζωτικό μου συμφέρον είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Τα κράτη άρα δικαιούνται βάσει ελληνικής αποδοχής, δικαιούται η Τουρκία να προστατέψει τα ζωτικά της συμφέροντα στο Αιγαίο με όποιο τρόπο θέλει. Άρα, αν θέλετε, τις νομιμοποιήσαμε και για τις πολεμικές τους κινήσεις στο Αιγαίο, παρόλο που μπορεί τώρα είτε οι άνθρωποι αυτοί είτε τα πολιτικά τους τέκνα να καταδικάζουν την Τουρκία για τις επιθετικές τους κινήσεις. Είναι δυστυχώς δική μας νομιμοποίηση αυτή, ή μάλλον όχι δική μας, του πολιτικού μας συστήματος. Τότε είδαμε λοιπόν τις γκρίζες ζώνες. Εμφανίστηκαν άλλα επιχειρήματα. Πάλι το διεθνές δίκαιο η Τουρκία όχι απλά το καταπατά, άρα φτιάχνει δικές της ερμηνείες, δικιά της ιδεολογικά αφηγήματα. Εμφανίστηκε χρησικτησία, λες και είμαστε στο χωράφι του Μπάρμπατους, ότι εμείς δεν το χρησιμοποιούσαμε αυτό, επομένως μπορούμε να το χρησιμοποιούμε, ή εμείς ήμασταν εδώ, μπορούμε να είμαστε για πάντα. Δεν υπάρχει αυτό στο διεθνές δίκαιο. Στο αστικό δίκαιο υπάρχει, δεν υπάρχει στο διεθνές δίκαιο χρησικτησία. Και όχι απλά κλιμάκωσαν, οι Τούρκοι. Μετά από αυτή τη συμφωνία προχώρησαν σε σύνδεσή τους με το ψευδοκράτος, ανακηρύχθηκε το ψευδοκράτος και, και όχι μόνο, προχώρησαν και σε μια διμερή συμφωνία με το ψευδοκράτος της Κύπρου. Και από το 97 μέχρι και σήμερα η Ελλάδα είναι σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου Τουρκίας, είναι μια εθνική βίβλος που είναι ουσιαστικά εκεί εξηγείται η στρατηγική της Τουρκίας. Εκεί η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως ο πρώτος αντικειμενικός εχθρός της Τουρκίας. Αυτά νομίζω ότι δεν μας τα λένε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ελλάδα από το 97 θεωρείται ως ο πρώτος στρατηγικός αντίπαλος της Τουρκίας, παρόλο που προχωρήσαμε σε αυτήν την ταπεινωτική συμφωνία. Ελπίζω να μην σας κούρασα με τις τρεις κρίσεις, να προχωρήσουμε αφού είδαμε λίγο πώς ξεκίνησε αυτή η τουρκική πολιτική επεκτατική. Και είπαμε ότι επέμεινα στη λέξη κλειδί το γκριζάρισμα της φαλοκρηπίδας του Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση το 1976, στην πρώτη κρίση. Οι γκρίζες ζώνες λοιπόν, μάλλον όχι, η φαλοκρηπίδα, το γκριζάρισμα της φαλοκρηπίδας οδήγησε, όπως είδατε, στα ίμια, στο γκριζάρισμα Βραχονησίδων
και νησιών στο Αιγαίο, κομμάτι του οποίου η επόμενη έκφανση, η επόμενη μορφή αυτής της διεκδίκησης είναι η λεγόμενη Μαβί Βατάν, το λεγόμενο δόγμα γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας. Αυτό είναι το δόγμα το οποίο δέχονται πλήρως τα δύο κυβερνώντα κόμματα στην Τουρκία, το κόμμα εθνικιστικής δράσης του κ. Μπαχτσελή και το κόμμα του κ. Ερντογάν, το Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Αυτό είναι ο Χαλκ, προσέξτε, την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα που μιλούμε για τουρκική φιλία ή δεν ξέρω τι αφηγήματα προσπαθούν να ποτίσουν στην Ελλάδα για να καλύψουν, να δικαιολογήσουν τις όποιες παραχωρήσεις ή υποχωρήσεις που είτε έχουν κάνει κρυφά είτε επιχειρούν να κάνουν και στο μέλλον. Αυτό είναι το δόγμα της Τουρκίας σήμερα. Αυτό έχουμε απέναντί μας. Αυτό αντιμετωπίζουμε. Αυτή είναι η εθνική πολιτική της Τουρκίας. Σε αυτό το δόγμα, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου είναι ο αρχηγός του το κόμματος των Κεμαλικών, της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλαδή στην Τουρκία, και κατά 99% ο αντίπαλος του Ερντογάν στις εκλογές της 14ης Μαΐου. Ο άνθρωπος αυτός είπε ότι ζητάτε λίγα από τους Έλληνες, ή μάλλον γιατί δεν έχετε κάνει κάτι για αυτό το δόγμα να το κάνετε πράξη. Αυτό είναι το αντίπαλο βέβαιο στο Ερντογάν. Αυτή είναι η Τουρκία. Αυτή είναι η Τουρκία σήμερα. Το σημαντικό ωστόσο είναι, δεν είναι απλά ότι πράγματι είναι ένα καθεστώς το οποίο, αν θέλετε, δεν έχει λογοδοτήσει ποτέ ενώπιον της ιστορίας του και τα εγκλήματα τα οποία έκανε όχι μόνο αντίον των Ελλήνων, όλων των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολίας, Ασσυρίων, Αρμενίων κ.ο.κ. Και βασίστηκε, χτίστηκε η σύγχρονη Τουρκία πάνω στο αίμα, στις τάχτες, στο θάνατο και στα ψέματα. Δεν είναι αυτό μόνο το πρόβλημα. Είναι ότι υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα εν Ελλάδη, το οποίο θέτει τις βάσεις για αυτές τις διεκδικήσεις. Όχι απλά τις ενεργοποιεί, τις διευκολύνει, τις ταΐζει, τις ενδυναμώνει με τις παραχωρήσεις και τις πράξεις. Ας προχωρήσουμε. Για να φτάσουμε λοιπόν στα δικά μας. Σε αυτό λοιπόν το δόγμα μέσα της Γαλλικής Πατρίδας που, όπως είπαμε, περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα που μπορεί να αντλήσει κανείς από τις προηγούμενες κρίσεις, δηλαδή την κρίση, καταρχάς δεν είναι μόνο αυτή, δεν είναι μόνο αυτές οι κρίσεις. Το 20 είχαμε μια ακόμα κρίση στην Ελλάδα. Είχαμε την κρίση του Orange Race. Τη θυμάστε? Πώς τη θυμούνται την κρίση του Orange Race και ξέρουν τι συνέβη? Δεν βλέπω πολλούς. Εντάξει. Η κρίση λοιπόν αυτή, στην κρίση του Orange Race, όπως και το 1976, η Τουρκία είχε το θράσος, ή μάλλον κάπου βρήκε το θάρρος, και παραβίασε την ελληνική φαλοκρηπίδα επί σειρά μηνών την παραβίαζε. Όπως ακριβώς έκανε εναντίον της κυβέρνησης Νουδού πάλι και τότε, το 1976. Η χώρα μας δεν αντέδρασε καθόλου σε αυτό. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Δεχθήκαμε να μας παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Κατόπιν αυτής της κρίσης, που δεν πολύ συζητήθηκε και που είναι, νομίζω, έργο των ιστορικών του μέλλοντος να εξετάσουν τι συνέβη, που τότε θα έχουμε πάλι αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, εμφανίστηκε μια άλλη χώρα πλέον, που έχει αναλάβει σε έναν βαθμό τα ηνία σε αυτή τη γειτονιά του κόσμου, ιδίως τη διαχείριση του ελληνισμού, η Γερμανία να παίξει το ρόλο του μεσάζοντα. Και θα θυμάστε ότι η ελληνική διπλωματία ήρθε σε επαφή με την τουρκική και διεξάγονται μυστικές διαπραγματεύσεις, για τις οποίες δυστυχώς μαθαίνουμε ό,τι μαθαίνουμε από την τουρκική πλευρά, η οποία συγκεκριμένα ο Ιμπραήμ Καλίν, που είναι ο εξ απορρίτων προσωπικός σύμβουλος του Ερντογάν, είναι αυτός ο οποίος αποκαλύπτει τι συμβαίνει μεταξύ ελληνικής διπλωματίας και τουρκικής και ομολογεί ότι πράγματι έχουμε επαφές με ανθρώπους κοντά στον Πρωθυπουργό, συζητούμε για θέματα τα οποία δεν μπορούμε να σου πω ποια είναι αυτά. Εμείς δεν μαθαίνουμε αυτά από την Ελλάδα, τα μαθαίνουμε από την Τουρκία, ότι συζητούν οι σύμβουλοι, οι πολύ κοντινοί σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου. Γιατί συζητούν και αν υπήρξε συμφωνία στο Βερολίνο, αφήνω ένα ερωτηματικό, ξαναλέω, για τους ερευνητές του μέλλοντος. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις ακολούθησαν μιας κρίσης του Orange Race του 2020, ίδιας ακριβώς καρμπών του 1976. Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα. Η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία ζούμε. Ας προχωρήσουμε και βλέπουμε τα τουρκικά πολεμικά. Ας πάμε στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Και πάλι τα πολεμικά, τους είδαμε και με ασκήσεις, με πραγματικά πυρά. Ας προχωρήσουμε παρακάτω. Ναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πολεμικά πλοία, πραγματικά πυρά. Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της αποδοχής εκ μέρους του Υπουργού Εξωτερικών Κοντζιά της πρότασης του Τούρκου ομολόγου του Τσαβούσοβλου να επισκεφτεί την Άγκυρα, η Τουρκία έστειλε σήμερα το στόλο της στο Αιγαίο.
κάθε φορά που δεχόμαστε να διαπραγματευτούμε με μια χώρα που είναι ένας πειρατής στην περιοχή, ένα παραβατικό κράτος, δεν λέω να μην συζητάμε μαζί τους, αλλά κοιτάξτε πώς ενθαρρύνονται ακόμα και όταν δεχθούμε να συζητήσουμε με το πειρατικό μόρφωμα που λέγεται Τουρκία. Λίγο μετά από την αποδοχή της πρόσκλησης, βλέπουμε τα πολεμικά έξω από το Αιγαίο. Εδώ υπάρχουν ευθύνες και από τους Έλληνες πολιτικούς, όχι μόνο από τους Τούρκους που διεκδικούν. Δηλαδή, μετά από αυτήν την απόφαση, θα πρέπει να του πει στους Αβούσογλου, βράντε πήγαινε από εδώ που θα έρθει στη χώρα σου. Βράντε πήγαινε. Αυτή θα πρέπει να είναι η απάντηση ενός κυρίαρχου κράτους, ενός αυτοδύναμου κράτους που σέβεται τον εαυτό του. Όταν βλέπεις να καταργείται το διπλωματικό πρωτόκολλο, τους λες, πήγαινε να δεις αν έρχομαι, που θα σε νομιμοποιήσω κιόλας. Άρα, το ότι συνεχίζουμε την πολιτική προσέγγιση με την Τουρκία, όταν η Τουρκία μας απειλεί δια της de facto με την παρουσία της και με τα τουρκικά αλλιευτικά στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στα χωρικά ύδατα, να πάμε στην επόμενη διαφάνεια, όταν λέμε, ας πάμε και στην επόμενη, ωραία, όταν λέμε ότι τα τουρκικά αλλιευτικά είναι στα χωρικά ύδατα, ξέρετε τι σημαίνει χωρικά ύδατα? Χωρικά ύδατα είναι εθνικό έδαφος. Είναι σαν να δεχόμαστε τους Τούρκους να μαζεύουν τις ελιές από τον Πειραιά, από το Φάλιρο, κατά την Ακρόπολη. Είναι ακριβώς το ίδιο βάσει την εθνική δικαίου. Τα χωρικά ύδατα είναι γη, είναι εθνική κυριαρχία, είναι κομμάτι της πατρίδας μας. Όταν λοιπόν δεχόμαστε τους Τούρκους να ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, βλέπουμε αυτές τις προκλήσεις και οι αντιδράσεις είναι διαμαρτυρίες και όχι να συλλάβεις τους παραβάτες, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα τελεσμένο, ένα καθεστώς στο οποίο έχει το ελληνικό κράτος σιωπηλά, δίχως να το λέει σε εμάς, μπορεί να λέει ότι διεκδικώ, έχει παραχωρήσει, αν θέλετε, το δικαίωμα της χρησικτησίας. Τους δίνει την άδεια να μαζεύουν τις ελιές μας μέσα από την Ακρόπολη. Αυτό κάνουμε. Για να δούμε παρακάτω. Και προφανώς με τουρκικό λιμενικό, και θυμάστε είχε γίνει και επεισόδιο και κινδύνεψαν και ελληνικές ζωές. Πάμε παρακάτω. Εδώ λοιπόν είναι ενδιαφέρον αυτό. Ίσως είναι, δεν είναι ευδιάκριτο. Θέλω να μιλήσουμε για την κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ της χώρας, όπου ουσιαστικά τι κάνανε. Δείτε, εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις του ποινικού κώδικα του 401. Στη μία περίπτωση, πάνω, περιγράφει και λέει ότι οι αλλοδαποί, οι οποίοι ψαρεύουν στα χωρικά έδατα, συλλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης. Από κάτω θα δείτε ότι το άρθρο αυτό διαγράφει. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, με το νέο ποινικό κώδικα του 2019, πλέον δεν αποποινικοποίησε την πράξη των Τούρκων ψαράδων να ψαρεύουν στα ελληνικά νησιά, στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δηλαδή, το κράτος ουσιαστικά είπε στους Τούρκους ψαράδες, πλέον δεν είναι έγκλημα να ψαρεύετε τα ελληνικά ψάρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κράτος το ίδιο άλλαξε τον ποινικό κώδικα της χώρας μας για να δώσει τη δυνατότητα στους Τούρκους να μας κλέβουν την περιουσία μας. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Αυτό ακριβώς είναι το ελληνικό κράτος. Αυτό έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να δείτε όμως ότι το έγκλημα εδώ δεν είναι κομματικό. Ούτε φταίνε οι ΣΥΡΙΖΑΙ, είναι δημοκράτες ή οποιοδήποτε κυβερνάει. Είναι συστημικό, είναι ενδυμικό. Είναι το πρόβλημα, είναι το πώς έχει χτιστεί το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Έχει χτιστεί να είναι διεφθαρμένο και ελεγχόμενο από δυνάμεις εντός της χώρας ολιγαρχικές και ξένες δυνάμεις που επιβουλεύονται την εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι έχει φτιαχτεί το σύνταγμά μας. Το πολίτευμα της χώρας οδηγεί σε μειοδοτικές κυβερνήσεις. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτή την πράξη που βλέπετε εδώ. Δηλαδή, νομιμοποίησε ουσιαστικά τους Τούρκους ψαράδες στα νησιά μας. Άρα, όταν τους βλέπατε εσείς, που μπορεί αυτό να ήταν με συνοδεία πολεμικών πλοίων, και λέγατε τι κάνουν αυτοί εδώ. Κάνουν αυτό που προβλέπει ο νόμος. Αυτοί εδώ κάνουν αυτό που λέει ο ελληνικός νόμος. Να μπορούν να ψαρεύουν έξω από τα νησιά μας, στα χωρικά μας ύδατα, τα ψάρια μας. Δεν είναι όμως μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε παρακάτω. Η ελληνική κυβέρνηση, βλέπετε εδώ μια δήλωση ότι γίνονται τουρκικές. Παραπονιόμαστε επί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που σωστό είναι το παράπονο, αλλά μένουμε στο παράπονο, διότι πάμε στο επόμενο slide. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι προχωρήσαμε σε μια συμφωνία με τους Ιταλούς, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας αυτή τη φορά, που κάναμε ακριβώς το ίδιο. Δώσαμε στους Ιταλούς τη δυνατότητα να παίρνουν τα ψάρια μας. Άρα το κράτος, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, το κράτος ξεπουλάει τη δική μας περιουσία. Δώσαμε σε μια συμφωνία με τους Ιταλούς στην Ιταλία
το δικαίωμα στα χωρικά μας ύδατα μέσα, που είπαμε είναι σκληρή κυριαρχία, είναι σαν να λέμε έδαφος, τη δυνατότητα να ψαρεύει τα ψάρια μας. Σαν να μπορεί να μαζεύει τα πορτοκάλια από το χωράφι μου στις αίρες. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Αυτό ακριβώς κάνουν οι κυβερνήσεις. Ας προχωρήσουμε για να συντομεύουμε και να κλείσουμε. Η αποτροπή λοιπόν είναι εναλλακτική πολιτική. Για να μείνουμε με ένα θετικό, να κλείσουμε ένα θετικό πρόσημο. Το αντίπαλο δέος της πολιτικής του κατευνασμού, που είναι η παραχωρήση και η υποχωρήση προς την Τουρκία, είναι η πολιτική της αποτροπής. Είναι η πολιτική του να δείξουμε στην Τουρκία ότι αυτές οι κινήσεις όχι απλά δεν θα ενθαρρύνονται και δεν θα νομιμοποιούνται από τις κυβερνήσεις, είτε με νόμους, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ, είτε με συμφωνίες, βλέπε Νέα Δημοκρατία, που στο πρότυπο της Ελληνοϊταλικής Συμφωνίας θα γίνει, να το δείτε, και αντίστοιχη συμφωνία με τους Τούρκους. Ακριβώς γι' αυτό έγινε η συμφωνία με την Ιταλία. Διότι οι Τούρκοι διεκδικούν ακριβώς το ίδιο δικαίωμα. Και θα επικαλεστούν οι Τούρκοι τη συμφωνία με την Ιταλία για να πούν, όπως οι Ιταλοί έχουν ειδικό καθεστώς να ψαρεύουν στα ψάρια σας, έτσι θέλουμε κι εμείς. Το αντίπαλο δέος λοιπόν αυτού είναι κάθε φορά που βλέπουμε αυτήν την διεκδίκηση από την Τουρκία να αναγκάζουμε την Άγκυρα να πληρώνει το τίμημα. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε τώρα για παράδειγμα να κοιτάμε την επικαιρότητα κάθε φορά. Έχουμε το θέμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και τον πόλεμο, ο οποίος οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει κυρώσεις και στον Πούτιν και στο καθεστώς του, αλλά και στον Λουκασέγκο, τον πρόεδρο της Λευκορωσίας. Θα μπορούσε λοιπόν κάλλιστα η Ελλάδα, κατά μένα είναι υποχρεωμένη η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση που εκπροσωπεί τον Ελληνισμό και η Λευκοσία, να ζητήσει να ασκηθούν οι ίδιες ακριβώς κυρώσεις στον αρχιφασίστα Ερντογάν, που αυτός η Τουρκία είναι το πρώτο κράτος μετά τους παγκοσμίους πολέμους που έφερε τον πόλεμο στην Ευρώπη, στην Κύπρο. Αντί λοιπόν να εξισώσουμε τον φασίστα Ερντογάν, που είναι εξισωμένος στην πράξη με τον φασίστα και τον εισβολέα των υπολείπων περιοχών, των υπολείπων χωρών που στοχοποιήθηκαν, αντί αυτού κάναμε γαργάρα την τουρκική επεκτατικότητα και τους αφήσαμε ανενόχλητους. Αυτό για παράδειγμα, ή το να ζητήσεις να ασκηθεί εμπάργκο όπλων στην Τουρκία. Εμπάργκο, όχι να λες να αγοράσουν οι Τούρκοι δυτικά όπλα. Εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, γιατί η Τουρκία είναι ένα καθεστώς το οποίο είναι μιλιταριστικό, εισβάλλει στη Συρία, εισβάλλει στο Ιράκ, εισβάλλει στη Λιβύη, εισβάλλει στην Αρμενία, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Είναι κατοχικό κράτος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αντί λοιπόν για να ζητάμε εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, που ευτυχώς υπάρχουν κάποιες δυνάμεις και πολιτικές πλέον που το λένε, έχουν σπάσει τα ταμπού, αυτό θα σήμαινε αποτροπή. Να αναγκάσει τον Τούρκο να πληρώσει το τίμημα. Δεν μιλάμε για πόλεμο. Μιλάμε για να αναγκάσει τον Τούρκο, μια πολιτική να αναγκάσει τον Τούρκο να πληρώσει το τίμημα της πράξης του, να του τρίξει τα δόντια για να πληρώσει το τίμημα. Αυτό είναι το μείζον. Έτσι θα σταματήσει, όχι δίνοντας τα ίδια στο θηρίο. Και να προχωρήσουμε και προς το τέλος. Είπαμε κάποιες και η επέκταση βέβαια των θαλασσίων ζωνών μας, να ζητήσουμε και τα νόμιμα που δικαιούται ο Ελληνισμός εναντίον του τουρκικού καθεστώτος για τα εγκλήματα και εναντίον των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Κύπρου, της Ήμβου, της Τενέδου, της πόλης, να προχωρήσουμε. Να καταλήξουμε. Η εθνική θέση για το Αιγαίο, δύο λόγια και κλείνω με αυτήν. Η εθνική θέση λοιπόν για το Αιγαίο που λύνει αυτομάτως όλα τα προβλήματά μας με την Τουρκία. Αυτό το οποίο ακούμε και μαθαίνουμε είναι ότι η χώρα μας έχει μια διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Αυτό ακούμε. Αυτό είναι ένα ψέμα. Η χώρα μας δεν έχει καμία διαφορά με την Τουρκία. Καμία απολύτως. Το μόνο πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ είναι ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα αρνείται να πράξει αυτό που το αναγκάζει το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο σου δείχνει το δρόμο και σου λέει ότι μπορείς να επεκτείνεις την αιγαίλτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια. Αν η χώρα μας επεκτείνει την αιγαίλτιδα ζώνη, τα χωρικά μας ύδατα δηλαδή, στα 12 ναυτικά μίλια, από τα 6 που είναι τώρα, ή στις ακτές με την Τουρκία στη μέση γραμμή, διότι δεν υπάρχουν 12, δεν υπάρχει το εύρος αυτό, στη μέση γραμμή, αν το κάνουμε αυτό, τότε λύνονται όλες οι διαφορές μας με τους Τούρκους. Δεν μένουν περιοχές να χαράξουμε και να μοιραστούμε. Το Αιγαίο γίνεται 72% ελληνική θάλασσα, ελληνικό πέλαγος, 8% τουρκικό και υπάρχει το 20% που είναι τα διεθνή ύδατα. Με τη μονομερή πράξη που μπορεί ένας πρωθυπουργός που θέλει να προωθεί στα ελληνικά συμφέροντα και όχι ξένα συμφέροντα, σε ένα βράδυ να το αποφασίσει, λύνονται όλα τα ελληνοτουρκικά προβλήματα. Με μία πράξη και μόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και με την ίδια πράξη μπορεί να ενωθεί, κοιτάξτε εδώ σε αυτό το χάρτη, η ΑΟΣ των δύο κρατών του ελληνισμού, Ελλάδος-Κύπρου, και αν ενωθούν αυτές οι δύο ΑΟΣ όπως βλέπετε εδώ, τότε αυτομάτως θα ενωθούμε καταρχάς με τους αδερφούς Έλληνες της Κύπρου και ουσιαστικά διότι και οι Κύπροι προσπαθούν να μας διχάσουν και να μας διαχωρίσουν. Και με αυτόν τον τρόπο, όπως βλέπετε, έχουμε κλείσει όλη την πειρατική Τουρκία της πράξης της. Δηλαδή το ότι κάνουν εμπόριο ανθρώπων, το ότι στέλνουν παράνομα όπλα στην Λιβύη που τους απαγορεύει ο ΙΕ, υπάρχει εμπάργκο όπλων.
ότι διακινούν ναρκωτικά. Όλη αυτή η πειραματική Τουρκία, σε συνεργασία με άλλους φορείς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, τη Frontex ή και τις αμυντικούς φορείς του ΝΑΤΟ, μπορούμε να αστυνομεύσουμε αυτή την περιοχή και το περιβάλλον να προστατέψουμε, να το ενισχύσουμε και να φέρουμε ειρήνη στους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου, στους λαούς της περιοχής μας, της Ανατολίας, της Ελλάδος, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο μόνος τρόπος για να λύσουμε τα προβλήματα και του ελληνισμού, της Κύπρου και της Ελλάδος, αλλά και να φέρουμε ειρήνη στην περιοχή, είναι η μονομερής, όπως είπα, πράξη μιας ελληνικής κυβέρνησης που θέλει να προωθήσει τα ελληνικά συμφέροντα, να επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα και να αποκτήσουμε ό,τι μας δίνει το διεθνές δίκαιο και να λύσουμε διαπαντός τα προβλήματα με την Τουρκία. Αυτός είναι ο τρόπος, αυτά μας δίνουν τα μαθήματα, τα οποία παίρνουμε από τις προηγούμενες κρίσεις. Οτιδήποτε άλλο δυστυχώς οδηγεί σε κλιμάκωση της τουρκικής επεκτατικότητας εναντίον μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καλετηρίδη. Τι, θέλουμε να πούμε κάτι? Μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις. Όσοι θέλετε, σηκώνετε το χεράκι σας να ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε. Κύριε Καλετηρίδη, λίγο νεράκι πρώτα. Εντάξει. Κρατιέμαι. Α, έχουμε χεράκια. Λοιπόν, η κυρία από το μισθό, βεβαίως. Δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση. Έλα, να πάρω το μικρόφωνο και μετά να το δίνω και στους άλλους. Για να πάρεις το μικρόφωνο ή για να κάνεις ερωτήσεις τώρα. Και ερώτηση. Είναι ενωμένο. Ήθελα να ρωτήσω. Αφού η λύση είναι το να δεχτούμε τα 12, να εφαρμόσουμε τα 12 μίλια, γιατί δεν το κάνουμε? Και μία δεύτερη ερώτηση. Όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει, δεν μπορώ να πιστέψω σαν Έλληνας πολίτης ότι ήταν ανθεληνικές και ότι όλα αυτά τα κάνανε εις βάρος της χώρας μας. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε? Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλες οι κυβερνήσεις ήταν ανθεληνικές. Έχετε δίκιο. Πράγματι δεν διατείνομαι κάτι τέτοιο, ούτε αυτή είναι η θέση μου. Πράγματι οι ελληνικές κυβερνήσεις φοβούνται. Αυτό το οποίο ακούγεται σαν μια πρώτη ερμηνεία, σε πρώτο επίπεδο εξήγηση στο ερώτημά σας, είναι ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις υπάρχει ένα φοβικό σύνδρομο εναντίον της Τουρκίας. Φοβούνται την Τουρκία γιατί είναι ίσως, δεν ξέρω, ότι υπάρχει, επικρατεί στον ελληνισμό, στις ελληνικές κυβερνήσεις, ένα φοβικό σύνδρομο. Δεν θέλουν να πάνε σε ένα πόλεμο, να πληρώσουμε ένα τίμημα που κανείς δεν το θέλει, κανείς δεν το λέει αυτό. Η πραγματικότητα ωστόσο, και εγώ ξεκίνησα την έρευνα αυτή πριν 4 χρόνια με την ίδια πορεία και επέκτησα μια απάντηση. Η απάντηση είναι η εξής. Οι πολιτικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα τρέμουν, όχι απλά φοβούνται, τρέμουν, όχι την Τουρκία, μία πιθανή κρίση που θα οδηγήσει τους ίδιους σε απώλεια της. Μία κρίση με την Τουρκία που μπορεί να οδηγήσει καλή ώρα. Όταν έγινε η κρίση των Λιμίων, ο Μιλτιάδης Έβερτ, ο Μακαρίτης είχε πει κάτι πάρα πολύ σωστό. Είχε πει ότι μετά από αυτή την κρίση οι πολιτικοί κάνουν χαρακίρι. Δεν ζητάνε συγγνώμη, ούτε ευχαριστούν τους Αμερικανούς. Μετά από αυτή την κρίση οι πολιτικοί κάνουν χαρακίρι. Αυτό είναι που τρέμει το πολιτικό σύστημα, διότι αν είχε γίνει οποιαδήποτε κλιμάκωση περαιτέρω και είχαμε μεγαλύτερη εθνική τραγωδία, φοβούνται, νομίζω και ευλόγως, επειδή το σύστημά μας, το πολιτικό σύστημα, το Σύνταγμα, το πολίτευμα, βασίζεται στη διαφθορά. Δεν βασίζεται, δεν υπάρχει αντιστοιχία κοινωνίας και πολιτών. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν εκπροσωπούν πραγματικά την ελληνική κοινωνία με ένα σύστημα το οποίο δεν είναι δημοκρατικό όπως νομίζουμε. Επειδή λοιπόν αυτή υπάρχει αντιστοιχία, φοβούνται ότι σε περίπτωση κρίσης ή και πιθανής αποτυχίας, αν θέλετε, θα χάσουν το μόνο πράγμα το οποίο τους ενδιαφέρει, που είναι η εξουσία. Από, και δεν το λέω εγώ, αν δείτε στο βιβλίο, από συζητήσεις και συνεντεύξεις με ανθρώπους όπως είναι ο Ναύαρχος Λιμπέρης, όπως είναι πρέσβης που συμμετείχαν, αυτό το οποίο καταλάβαιναν από τους ανθρώπους στο δωμάτιο μέσα την ώρα της κρίσης ήταν: μην χάσουμε τη θέση μας, όχι το νησί, την εξουσία, την πρωθυπουργία, την ηγεσία του κόμματος, τη θέση μας, μην φύγουμε με ελικόπτερα. Αυτό είναι το μείζον. Διότι ο φόβος τους και το μέλημά τους είναι η πολιτική τους ανέλυξη, δυστυχώς. Καλησπέρα κύριε Καλετηρίδη. Ασυνομής Δημήτριος λέγομαι. Ευχαριστούμε πολύ για τις αλήθειες που μας είπατε, που πραγματικά μας αφοπλίσανε
Και σε συνάρτηση με την ερώτηση της κυρίας Πλουμιστού, ήθελα να ρωτήσω, μάλλον βάσει ορθολογισμού, επομένως, η Ελλάδα με μαθηματική ακρίβεια πάει σε μια επόμενη κρίση. Ή τελικά είναι πολύ δύσκολο να βγει από οποιοδήποτε αδιέξοδο. Και σκέφτομαι τώρα οι νέοι μας, ας πούμε, οι άνθρωποι να αγωνιστούν, να επιστρέψουν στην πατρίδα μας ή έχουν κάποιο όραμα για αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάς. Έτσι. Πραγματικά, ακούγοντας όλα αυτά σήμερα που όλοι τα ξέρουμε, αλλά τελικά δεν τολμάμε να το ομολογήσουμε μέσα μας και στη ζωή μας κυρίως, είναι πολύ λύπηρο αυτό που συμβαίνει. Και πραγματικά, νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει από ανθρώπους, αλλά αισθάνομαι ότι πραγματικά θα έχουμε κάποια παρέμβαση, δεν ξέρω τι τύπου, πραγματικά θα κάνει πάλι μια επανεκκίνηση της ιστορίας. Απλά δεν ξέρω, μου κάνει αίσθηση και ποια είναι η θέση, ας πούμε, τι βλέπετε και διεθνώς. Υπάρχει, η προοπτική υπάρχει, ελπίδα τελικά αυτό το σκηνικό της προδοσίας, αν θέλετε, της διαφθοράς, αν θέλετε, να αλλάξει. Ή, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν επανερχόμεθα λίγο σε αυτά που ανέδειξαν και τον ελληνισμό και την ιστορία μας και την πατρίδα μας. Στα ιδανικά, με λίγα λόγια. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να ξεπεράσουμε τον παλιά άνθρωπο, είτε λέγεται καρέκλα, είτε λέγεται εξουσία, είτε λέγεται πάθος, το οποίο μας κρατάει τελικά πίσω από αυτό που όντως είμαστε. Είμαστε Έλληνες ή δεν είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα πραγματικά είναι το σύστημα. Δεν κατηγορώ προσωπικότητες κτλ. Είδατε ότι υπάρχει μια συνέχεια. Θα σας απαντήσω. Το σύστημα είναι ξενοκίνητο. Είναι ξενόφρετο. Το Σύνταγμά μας το 1974 το γράψαν Έλληνες. Το έφερε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με τη μεταπολίτευση. Το είχε στα μπαγκάζια του ερχόμενος από το Παρίσι. Είναι ένα μοντέλο ουσιαστικά υποδήλωση του ελληνισμού. Και με αυτόν τον τρόπο μας επιβουλεύονται νομίζω και ξένες δυνάμεις. Θέλω να μείνω αισιόδοξο και να κρατήσουμε και μια νότα αισιοδοξία στην εκδήλωση. Δεν ήρθα να σας οδηγήσω. Θα σας πω πώς. Προφανώς ο ένας δρόμος είναι της αντίδρασης των Έλληνων πολιτών. Εσωτερικής δηλαδή, αν θέλετε, αλλαγής των πραγμάτων, αλλαγής του συντάγματος, αλλαγής του πολιτεύματος, δημοκρατισμός και δημοκρατία και το καθεξής. Ένας άλλος τρόπος είναι κάθε φορά ο ελληνισμός φαίνεται ότι σώνεται από τις εξελίξεις στη γειτονική Τουρκία. Από οποιαδήποτε με τις εξελίξεις εκεί, πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στην άλλη πλευρά των συνόρων. Είδαμε ότι καταρχάς έχουμε τις νέες εξελίξεις τώρα στην Τουρκία. Στην Τουρκία υπάρχουν 6 κόμματα μαζί με τους σκεμαλικούς που ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τον Ερντογάν σε εκλογές. Το κόμμα της Αξενέρ, που ήταν το δεύτερο ισχυρότερο μετά τους σκεμαλικούς, αποχώρησε, όπως όλα δείχνουν, από τη συμμαχία των 6 που θα νικούσαν τον Ερντογάν. Είναι τόσο δυνατό το καλό κόμμα, όπως λέγεται, της Αξενέρ, έτσι λέγεται καλό κόμμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε επανεκλογή του Ερντογάν. Παρόλο αυτή την τραγωδία που βίωσε όλος ο λαός της Ανατολίας, μπορεί πραγματικά να δούμε τον Ερντογάν να νικάει. Η Αξενέρ είναι κομμάτι του βαθέως κράτους της Τουρκίας. Προφανώς από ό,τι δείχνουν όλα, το βαθύ κράτος συνεχίζει να στηρίζει τον Ερντογάν. Δεν αποφασίζει ο πρόεδρος. Υπάρχει ένα βαθύ κράτος που ελέγχει την Τουρκία. Φαίνεται ότι θέλουν πάλι να το στηρίξουν. Ωστόσο, ο Ερντογάν είναι μια χώρα, έχει δημιουργήσει μάλλον μια χώρα η οποία είναι πλήρως αντιδυτική. Έχει φανεί πλέον πως βρίσκεται σε έναν άξονα εναντίον της Δύσης. Και αν ο ελληνισμός, οι ελληνικές κυβερνήσεις επιλέξουν, βγάλτε τον κατευνασμό την αποτροπή, επιλέξουν να αναδείξουν, ή μάλλον στην αποτροπή, επιλέξουν να αναδείξουν το ότι η Τουρκία είναι ένα ξένο σώμα για τη Δύση. Που ήδη οι δυτικές χώρες το αντιλαμβάνονται αυτό με την αντινατοϊκή πολιτική της Τουρκίας, μπορούμε πραγματικά να τους εξοβελήσουν. Ο σκοπός μας λοιπόν είναι, αν δεν μπορούμε εμείς να αντιδράσουμε, τουλάχιστον σε επίπεδο ηγεσίας, να δείξουμε το δρόμο της εξόδου της Τουρκίας από τη Δύση. Και τότε πραγματικά θα οδηγηθούν σε οικονομική καταστροφή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν ήδη δεν έχει συμβεί, θεωρείτε ότι είναι δεδομένο η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου αυτή τη στιγμή με την Τουρκία? Κοιτάξτε, δεν έχει συμβεί στην πράξη. Ρωτάτε αν έχει αποφασιστεί. Συγγνώμη. Η γνώση μας πολύ πιθανό να έχει αποφασιστεί, να έχει υπάρξει σχετική απόφαση. Κρατάω την συνάντηση στο Βερολίνο, την οποία μας νομολόγησε, όπως σας είπα πριν, ο κύριος Καλίν. Το τι ακριβώς εκεί αποφασίστηκε φάνηκε στις δηλώσεις όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Ουάσιγκτον είχε πει να μην λάβουν οι Τούρκοι τα F-16. Η αντίδραση του Ερντογάν ήταν ότι αυτά που είχαμε συμφωνήσει. Θυμάστε, η αντίδρασή του ήταν ότι είχαμε πει θα μιλάμε, είχαμε συζητήσει, είχαμε συμφωνήσει και τα αθέτησε αυτά.
Υπάρχουν λοιπόν, βλέπετε ότι πράγματι μπορεί να υπάρχει εκεί μια συμφωνία που δεν την ξέρουμε. Εγώ πιστεύω πως έχει γίνει. Έχει συμφωνηθεί κάτι. Και οι διερευνητικές που έχουν ξεκινήσει, αν δείτε ανθρώπους που ηγούνται τις προσπάθειες των διερευνητικών, θα καταλάβετε ότι είναι άνθρωποι των υποχωρήσεων. Ωστόσο, φαίνεται με τις εξελίξεις τελευταίες ότι υπάρχουν ευκαιρίες και δυνάμεις να δούμε τι θα γίνει στις εκλογές και από εκεί, ποια θα είναι τελικά αποτελέσματα. Μπορεί να το προλάβουμε και να το γλιτώσουμε. Φαίνεται ωστόσο ότι και οι αμερικανικές εκλογές παίζουν ρόλο. Υπάρχει ο λεγόμενος χάρτης Biden, όπου ο νυν πρόεδρος ουσιαστικά θέλει να περάσουν το φυσικό αέριο και της Κύπρου, όχι από τον EastMed. Ξέρετε, τράβηξαν το χαλί κατά τα πόδια οι Αμερικανοί από τον EastMed. Θέλει να περάσει από την Τουρκία, που θα μας βγάλει εκτός εξίσωσης. Αυτό όμως είναι ένα σχέδιο της συγκεκριμένης ομάδας που κυβερνά το Λευκό Οίκο. Είναι όλα ρευστά, είναι η απάντησή μου. De facto, δεν έχουμε ξεκινήσει να τραβάμε τίποτα από το Αιγαίο. Αυτό είναι το θετικό. Πιστεύω ότι υπάρχει μια συμφωνία. Πιστεύω ότι είναι στον αέρα πλέον. Να δούμε τι θα γίνει στις εκλογές. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Ήταν πραγματικά εξοργιστικό αυτό που μας παρουσιάσατε. Θέλω να πω ως προς τη δικιά μας πλευρά. Να ρίξω μια παρένθεση και να πω ότι πριν λίγα χρόνια, έχουν περάσει βέβαια αρκετά χρόνια, ήταν το 2019, είχα βρεθεί στις Βρυξέλλες και επειδή είδα ένα slide του κυρίου Κεφαλογιάννη, του ευρωβουλευτή μας, θέλω να πω ότι από τότε μπορεί να έχει αλλάξει κάποια πολιτική γραμμή, δεν ξέρω, αμφιβάλλω, αλλά μας είχε πει τότε, επειδή τυχαίνει να είμαι φίλος και με τον γιο του και με τα νύπια του, είχαμε κάνει μια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, χωρίς αφιλτράριστη τελείως, χωρίς κάμερες και χωρίς τύπο κτλ. Και μας είχε πει ότι εμείς αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε απέναντί μας, τους γείτονες, πρέπει πάντα να τους έχουμε το πράσινο φως ανοιχτό για να τους, έχουμε, δηλαδή να τους εξευρωπαϊσούν, να εξευρωπαϊστούν από εμάς. Ότι εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει πάντα να έχουμε το πράσινο φως ανοιχτό απέναντί τους. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι πραγματικά εξοργιστικό, γιατί μας τα λέγε κατηδίαν. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι βλέπουμε, και αυτό δεν ξέρω πόσο απέχει, δεν το πάω πολιτικά, δεν ξέρω πόσο απέχει από την απόφαση που είχε βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, ας πούμε, να ψαρεύουν στα νερά τα δικά μας, εν πάση περιπτώσει. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι εφόσον εμείς βλέπουμε ότι η Ελλάδα, η πολιτική ηγεσία κάνει κάποιες κινήσεις, έτσι, κάποιες διμερείς σχέσεις με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, να συνάψει ΑΟΣ κτλ. Εφόσον αυτό είναι ένα βήμα, χωρίς να ξέρουμε, στο να βάλουμε ένα φρένο στους απέναντι. Και καταλαβαίνω ότι τα 12 ναυτικά μίλια, το γεγονός ότι έχουν ένα κάζους μπέλι απέναντι σε εμάς, είναι επίσης εξοργιστικό, αλλά καταλαβαίνω ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες του ελληνικού κράτους για την ασφάλεια στην περιοχή. Okay. Για ποιο λόγο δεν έχουμε συνάψει ακόμη ΑΟΣ με την Κύπρο, με την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι ένα κράτος με το οποίο υποτίθεται ότι έχουμε κοινή γραμμή και ως προς τα δικά μας πιστεύω και ως προς τον απέναντι, τον Τούρκο, τη γείτονα χώρα. Γιατί δεν έχουμε συναψιάσει με την Κύπρο? Γελάμε. Γιατί είναι ερώτηση που τα καθόλου. Κοιταχτήκαμε την κυρία Λοΐζου, γιατί μου είχε πει πριν την σημερινή ομιλία να αναφερθώ στο θέμα αυτό. Πίστευα ότι θα γίνει αυτή η ερώτηση και επαληθεύτηκα. Υπάρχει απάντηση σε αυτό. Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο. Η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε σε οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αίγυπτο το 2003, αν δεν απατώ. Εκεί υπεύθυνος των διαπραγματεύσεων ήταν ο κύριος Ρολάνδης. Ο Ρολάνδης είχε διατελέσει υπουργός σε πάρα πολλά υπουργεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν μάλιστα επί Προεδρίας Κυπριανού, ήταν υπουργός εξωτερικών. Άρα ένας πολύπειρος, όπως καταλαβαίνετε, υπουργός. Και είχε αναλάβει τότε το θέμα ως διαπραγματευτής πλέον αποκλειστικά της ΑΟΣ. Προχώρησε μια ομολογία, την οποία μπορείτε να τη βρείτε αν χτυπήσετε και στο διαδίκτυο, αν την ψάξετε στο YouTube. Ο Ρολάνδης λοιπόν ομολόγησε, μετά από μια δεκαετία από αυτήν τη συμφωνία, ότι το 2003 η Ελλάδα, μάλλον η Κύπρος, οριοθετώντας με την Αίγυπτο αποκλειστική οικονομική ζώνη, είχε δώσει πλήρη επίρρεια στο σύμπλεγμα της Μεγίστης. Δηλαδή, Καστελόριζο, Ρο και Στρογγύλη. Είχε δώσει πλήρη επίρρεια αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Η συμφωνία αυτή Κύπρου και Αιγύπτου μπορεί να μην ήταν συμβαλλόμενο μέρος η Ελλάδα, αλλά μέσα από αυτή τη συμφωνία δόθηκε πλήρης επίρρεια στο Καστελόριζο.
Επειδή λοιπόν το Καστελόριζο, θα το πω λαϊκά, το έχουν πουλήσει οι Ενελλάδοι, οι πολιτικοί, παρενέβη τότε, ήταν πρωθυπουργός ο κ. Σιμίτσης και πρόεδρος εξωτερικών ο κ. Παπανδρέου, παρενέβη ο Παπανδρέου προσωπικά στο Ρολάνδη, ξαναλέω, υπάρχει συνέντευξη στο Ρολάνδη που το λέω, το λέω εγώ. Ό,τι είδατε σήμερα, θα το ξεκαθαρίσω, είναι όλα με ματινή ντοκουμέντα, τα βλέπετε στα βιβλία ή σε βίντεο. Είπε λοιπόν ο Παπανδρέου στο Ρολάνδη, για να μην προκαλούμε τους Τούρκους, βγάλτε το Καστελόριζο, μην του δώσετε επίρρεια από κρεσικής οικονομικής ζώνης. Η Ελλάδα είπε στην Κυπριακή Δημοκρατία, ξυλώστε την αποκριστική οικονομική ζώνη του Καστελορίζου. Το οποίο Καστελόριζο, ο χάρτης που είδατε πριν που ενώνει την Κυπριακή με την ελληνική ΑΟΣ, ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να έχει ΑΟΣ το Καστελόριζο. Γι' αυτό πολεμάμε, υποτίθεται. Αυτό νομίζουμε. Το ελληνικό κράτος λοιπόν πολεμάει για το αντίθετο. Παρενέβη στο Ρολάνδη και του είπε όχι μην το κάνεις. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί έχουν ήδη δώσει την ΑΟΣ του Καστελόριζου. Να μην πω, έχουν δώσει το Καστελόριζο εν γέννη, αλλά θα το δούμε σε επόμενο επεισόδιο αυτό. Όσον αφορά το σχόλιο που κάνατε τον κύριο Κεφαλογιάννη. Πότε είχατε τη συνομιλία αυτή? Το 2019. Το 99 λοιπόν στο Ελσίνκι βάλαμε την Τουρκία, ψηφίσαμε, ήραμε το βέτο. Το 19. Το 99 σας λέω εγώ ότι η ελληνική κυβέρνηση ήρε το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους κάναμε ουσιαστικά υποψήφιο προς ένταξη μέλος. Ξεκίνησαν να αραίουν τα οικονομικά κονδύλια τα οποία γίνονται πολεμικά όπλα και πλοία στο Αιγαίο με το σκεπτικό ακριβώς αυτό, να δείτε πόσο ακριβώς πραγματικότητα είναι αυτοί οι άνθρωποι. 20 χρόνια πριν λέγανε ακριβώς το ίδιο τροπάρι η πολιτική του Πασόκ, όπως επαναλαμβάνεται τώρα η ίδια αθλειότητα, ότι πρέπει να, ότι ήρθαν από τις στέπες, είχαν αυτό το αφήγημα τότε, να τους εκπολιτήσουμε, είναι εκβαρβαρισμένοι και ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μάλλον με την πολιτική του καρότου, δίνοντάς τους κάτι δηλαδή, θα εξευρωπαϊστούν και θα έρθουν στις αγκάλες μας και θα είμαστε ένα ειρηνικό κράτος. 20 χρόνια πριν, την ίδια ακριβώς αθλειότητα, είδαμε ότι οι Τούρκοι όχι απλά ανέλαβαν την εξουσία Ερντογάν και όχι απλά διολίστησε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά είδατε ποια είναι η κατάσταση στα δικαιώματα και τις ελευθερίες της Τουρκίας χειρότερες από το 1999. Όχι απλά είναι εκτός πραγματικότητας στο πολιτικό σύστημα, είναι εναντίον της ίδιας της αλήθειας. Είναι εναντίον της αλήθειας της πραγματικότητας. Αυτό παρατηρούμε όταν τους ακούμε είτε στην κάμερα είτε πίσω από αυτήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Είναι πάρα πολύ διαφωτιστικά, πολλά σκοτεινά σημεία της όλης της ιστορίας. Δύο πραγματάκια θέλω να ρωτήσω. Το ένα είναι, θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο, καταρχάς έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να είναι τυχαία η επιλογή του Καστελόριζου όταν βγήκε ο Γιώργος Παπαδρέου και έκανε το διάγγελμα για την πτώχευση της χώρας μας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Εκείνη τη στιγμή κανείς μας δεν είχε φανταστεί μα γιατί να επιλέξει το Καστελόριζο. Είχε νόημα. Από όλα αυτά που συζητάμε σήμερα θεωρώ ότι είχε νόημα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ναι. Και το άλλο είναι, θέλω να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τις τέσσερις κρίσεις τις οποίες αναφέρατε. Έχω την εντύπωση ότι η τελευταία κρίση του 20 έχει μια ειδοποιώ διαφορά σχέση με τις προηγούμενες κρίσεις. Στην κρίση του 20 αποδείξαμε και περισσότερο το στρατιωτικό κομμάτι της χώρας, τη στρατιωτική ηγεσία. Νομίζω απέδειξε και έδειξε και στους όλους τους Έλληνες ότι δεν υπάρχει και πολύ μεγάλος λόγος να φοβόμαστε. Και τόσο πολύ. Τελικά. Θα θυμίσω την υπόθεση του κυβερνήτη της Λίμνου και κάποια άλλα πραγματάκια τα οποία έδειξαν ότι... Την επακούμβηση. Ναι, ναι, ναι. Όπου... είναι πράγματα τα οποία βγήκαν στη φορά, έτσι, και αυτό και μπορώ και τα μιλάω τώρα. Η ζημιά που υπέστη, ας πούμε, το τουρκικό ναυτικό ήταν τεράστια. Τεράστια. Και δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα περάσανε τελικά όπως έπρεπε να περάσουν στον ελληνικό λαό. Υπάρχουν δύο αντιστοιχίες εδώ. Η μία είναι κοινωνίας και πολιτικών, που προφανώς δεν θέλει κανείς αυτές τις υποχωρήσεις, τις οποίες προχωρά όλο το πολιτικό σύστημα. Και η άλλη είναι, όπως είπατε, ορθώς αναδείξατε, την αντιστοιχία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την πολιτική ηγεσία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σας πω ότι ένα κομμάτι της έρευνας είναι η στρατιωτική ισορροπία Ελλάδος-Τουρκίας και για τις κρίσεις. Εξετάζονται, διότι ήθελα να δω, ήταν ένα εύλογο ερώτημα, ότι μήπως τελικά, ρε παιδιά, προχωρήσαμε σε κινήσεις, παραχωρήσεις, υποχωρήσεις, ενδοτισμούς, επειδή δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την τουρκική στρατιωτική μηχανή. Θα σας πω ότι όχι, και στις τρεις εκ των περιπτώσεων, ιδίως τις 76 και το 87, μετά βέβαια άρχισε η Κατιούς, αλλά μέχρι τότε, θα σας θυμίσω ότι το 74 μετά την δεύτερη
εισβολή της Κύπρου. Την πρώτη εισβολή την νομοποίησε και το ελληνικό κράτος. Ο Καραμαλής έλεγε: καταλαβαίνω την πρώτη εισβολή. Και αυτό είναι μια απόδειξη της εργασίας. Μετά τη δεύτερη εισβολή της Κύπρου, η γερουσία της Αμερικής, δηλαδή οι Αμερικάνοι, οι φιλέλληνες μάλλον, όπως και τώρα, έτσι και τότε, επέβαλαν εμπάργκο όπλων στην Τουρκία. Είχαν αποδεκατιστεί οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Δεν είχαν την ικανότητα να πάνε στις θέσεις μάχης τους. Και λέγανε στους πρωθυπουργούς: μην πάτε σε ρήξη με την Ελλάδα, δεν έχουμε δυνατότητα να βγούμε στις θέσεις μάχης. Υπήρχε τεράστια ανισορροπία δυνάμεων, ακόμα και τότε όμως, δυστυχώς, η επιλογή ήταν πάντα κατευνασμός, ήταν πάντα υποχρεωτικότητα. Να διακόψω μισό λεπτό. Έχουμε στη διάθεσή μας την αίθουσα μέχρι τις 7.30. Προσπαθήστε να. Πόσο? 20 λεπτά. Μια χαρά είμαστε. Προσπαθήστε να είστε όλοι λίγο σύντομοι. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ. Εμένα είναι διπλό το σκέλος των ερωτήσεων μου. Είπαμε ότι μια φορά όλα αυτά που λέτε είναι αυτά που θα έπρεπε να κάνει ένα κυρίαρχο κράτος. Με τα μνημόνια έχουμε πάψει να είμαστε κυρίαρχο κράτος. Αν δεν είχαμε εξαιρέσει στρατιωτικές δαπάνες, θα έλεγα ότι έχουμε μια πιθανότητα να είμαστε κυρίαρχο κράτος. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή όλο το δυτικό σύστημα ασφαλείας παρουσιάζει τη Ρωσία ως το μεγάλο μπαμπούλα. Η Ρωσία οικονομικά αυτή τη στιγμή ζει και αναπνέει χάρη στην Τουρκία. Όλο το δυτικό σύστημα δεν κάνει τίποτα. Και λέμε εμείς σαν μικρή Ελλάδα ότι θα πρέπει να το παρουσιάσουμε αυτό. Όλο το δυτικό σύστημα δεν κάνει τίποτα, δεν ακουμπάει κανένα στην Τουρκία. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Λοιπόν, σύνθετο το ερώτημα όπως το θέσατε. Να πούμε λίγο τα περί κυριαρχίας αρχικά. Αυτό καταρχάς είναι σε έναν βαθμό ένα αφήγημα, το οποίο δεν είναι της κοινωνίας, είναι του πολιτικού συστήματος. Ότι δεσμευόμαστε, δεν μπορούμε να προβάλλουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, δεν μας αφήνουν κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Θα σας πω ότι κάτι τέτοιο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Τουναντίον, η χώρα μας είναι μέλος δύο πανίσχυρων διεθνών οργανισμών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαμε όχι απλά να επεκτείνουμε τα χωρικά μας έδατα στα 12 ναυτικά μίλια, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο και έχουν κάνει όλες οι χώρες στον πλανήτη πλην ημών, γιατί είδατε το γιατί, αλλά θα μπορούσαμε να δώσουμε αποκλειστικά προνόμια διέλευσης εντός των χωρικών υδάτων μας, που πλέον δεν θα είναι διεθνή υδάτα, θα είναι Ελλάδα, στους συμμάχους και όχι για παράδειγμα σε τρίτες χώρες, π.χ. λέω Ρωσία, θα μπορούσαμε να πουλήσουμε, αν θέλετε, αυτή την ιδιαίτερη σχέση, μέλος μιας συμμαχίας είμαστε, να δώσουμε προνομιακή αντιμετώπιση του συμμάχου μας και να ενισχύσουμε τη συμμαχία. Άρα όχι μόνο μπορούμε, θα σας πω ότι θα συνέφερε και την Ατλαντική Συμμαχία να το κάναμε. Είναι ξεκάθαρα ζητήματα εθνικής εγχώριας πολιτικής, είπαμε, συστήματος, συντάγματος, πολιτεύματος, αντιδημοκρατικού, κοινοβουλευτισμού και όλα αυτά. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και δεν γίνεται. Το αφήγημα το ότι κάποιοι μας ελέγχουν σε θέματα οικονομικά, ναι, σε θέματα τέτοια είναι κυβερνητικό, δεν είναι από την κοινωνία. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Τουρκίας, η Τουρκία πράγματι είναι, παραμένει σήμερα ένας χρήσιμος παίκτης, κυρίως επειδή ελέγχει στενά. Τα οποία στενά, και αυτό είναι αυτό απαντιέται πάλι από το πρώτο κομμάτι που σας είπα, ότι πράγματι η Τουρκία ελέγχει τα στενά και την έξοδο ιδίως των Ρώσων στις ζεστές θάλασσες μέσω από το Βόσπορο, αλλά εάν επεκτείνουμε τα χωρικά μας έδατα στα 12 ναυτικά μίλια, υπάρχουν δεκαπλάσια στενά από ό,τι είναι τα στενά της Κωνσταντινούπολης, που είναι τα στενά των ελληνικών νησιών. Δηλαδή, η αυτομάτως η βαρύτητα που έχει η Τουρκία την έχουμε εμείς. Την οποία βαρύτητα θα τη δίνουμε μόνο στην δική μας συμμαχία. Θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε τίτλο τρόπο. Άρα, έχει αξία η Τουρκία, αλλά την αφήνουμε να την έχει. Η Τουρκία έχει ένα προφίλ που μπορεί να παίζει το λεγόμενο εκρεμές, δηλαδή μία στη Δύση, μία στην Ανατολή, μία στο ΝΑΤΟ, μία στη Ρωσία, επειδή το επιτρέπει ο ελληνισμός. Δεν έχουμε καταφέρει να καταγγείλουμε με όλους τους τρόπους που σας είπα, να ζητήσουμε κυρώσεις κατά των Τούρκων, να ζητήσουμε εμπάργκο όπλων κατά των Τούρκων, να ζητήσουμε να διαπραγματευόμαστε για το Κυπριακό μόνο στη βάση του να φύγει ο εισβολέας από το νησί, που αυτό λένε τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Αν είχαμε κάνει τη δουλειά που έπρεπε να κάνουμε, η Τουρκία δεν θα είχε την σημασία και τη βαρύτητα που έχει τώρα. Φαίνεται η αποδυνάμωση της θέσης της με το εμπάργκο, με το βέτο μάλλον που έχει ασκήσει στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Έχει αποδυναμωθεί το τουρκικό προφίλ ως μια δυτική χώρα. Και το σημαντικότερο, αν θέλετε, στην ερώτησή σας που θέλω να προσθέσω εδώ, είναι ότι επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η διεθνή συγκυρία και έχει εισβάλει η Ρωσία στην Ουκρανία, είναι όχι απλά ευκαιρία. Για μένα είναι υποχρέωση και θα λογοδοτήσει το πολιτικό σύστημα στους Έλληνες του μέλλοντος αν δεν το κάνουν. Είναι υποχρέωση τώρα
να επεκτείνουμε στρατό και ναυτικά μίλια. Διότι όχι απλά δεν πρόκειται η Τουρκία να τολμήσει το αδιανόητο του πολέμου. Είναι πλέον αδιανόητο να δεχθεί ο πλανήτης, μετά από αυτό που κάναν οι Ρώσοι στην Ουκρανία, να δεχθεί ο πλανήτης να εισβάλλει κάποιος πάλι σε ευρωπαϊκό έδαφος. Θα πέσει, θα εξαφανιστεί από το προσώπου γης, αν τολμήσει κάποιος. Είναι αδιανόητο με τις συνθήκες που επικρατούν τώρα, κάποιος να διανοηθεί να πει ότι θα εισβάλλει πάλι στην Ευρώπη. Είναι αδιανόητο. Είναι εξαιρετική ευκαιρία και για μένα θα είναι έγκλημα, εάν δεν εκμεταλλευτούμε αυτή τη συγκυρία, για να δείξουμε την μπλόφα των Τούρκων με το Καζουμπέλι. Θα είναι έγκλημα δεν το κάνουμε. Και γράφουμε μέρες και ώρες που δεν αξιοποιούμε την ευκαιρία. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση αυτή που αλλάζει λίγο την οπτική που έχουμε για τα πράγματα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τα εξής. Είχαμε πάντα την αίσθηση ότι η Τουρκία έχει μια σταθερή εξωτερική πολιτική, ενώ εμείς, το κάθε κόμμα, κάνει τη δική του εξωτερική πολιτική. Από αυτά που μας είπατε, φαίνεται ότι όμως όλα τα κόμματα έχουν μια κατευναστική πολιτική. Το γεγονός τώρα ότι έχουμε όλα αυτά τα εξοπλιστικά, ότι κάνουμε το ένα, ότι κάνουμε το άλλο, μήπως είναι ένα πρώτο βήμα, μήπως προσπαθούμε να δούμε αυτό το ότι καλά κύριε μου, σταμάτα επιτέλους. Δηλαδή μήπως είναι αυτό ένα πρώτο βήμα. Και ίσως, ας πούμε, το επόμενο θα είναι τα 12 μίλια. Δηλαδή, ωραία, η μία λύση είναι ότι εμείς σαν πολίτες ή κάποιοι φορείς αρχίζουν και αντιδρούν για να επιβάλλουν κάτι. Η άλλη είναι όμως ότι η κυβέρνηση έχει κάνει κάποια πράγματα και ίσως αυτή τη στιγμή ελπίζω και το εύχομαι ότι το επόμενο θα είναι ok. 12 μίλια για να έρθουν λίγο τα πράγματα στη ισορροπία. Δεν θεωρώ ότι η Γερμανία ποτέ θα υποστηρίξει κάποιες ποινές ή κάτι προς την Τουρκία, γιατί τα συμφέροντά τους είναι πάρα πολύ μεγάλα. Έχουν πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγής τους μέσα στην Τουρκία, άρα δεν θα την αγγίξουν ιδιαίτερα. Αλλά αυτό που είπατε, ότι αυτή τη στιγμή κανένα ευρωπαϊκό κράτος και ο κόσμος δεν θα δεχτεί δεύτερη εισβολή σε ευρωπαϊκό έδαφος, αυτό είναι ένα επιχείρημα. Και θεωρώ ότι ίσως και να μείνουν προς τους δικούς αυτούς. Ίσως και να έρθω. Και ένα μήνυμα προς τα πάνω ότι ναι, έχουμε πάρει τις φρεγάτες, έχουμε κλείσει συμφωνίες, έχουμε αμυντικές συμφωνίες. Βεβαίως έχουμε και μια συμφωνία με τη Γαλλία. Δεν μπορείς, κυρία μου, να έρθεις και να παίζεις μαζί μας, αλλά ίσως και το επόμενο βήμα της κυβέρνησης να είναι και τα 12 μίλια. Πώς το βλέπετε αυτό? Είναι σωστή σκέψη. Καταρχάς να πω ότι συμφωνώ ότι είναι πολύ ορθή η στάση της αμυντικής θωράκισης της πατρίδας μας. Νομίζω ήταν αυτονόητη. Επιτέλους είδαμε κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Εν τούτης, να σας πω αυτό που είπα πριν, ότι η χώρα μας είχε υπεροπλία στο Αιγαίο και κατά τις προηγούμενες κρίσεις. Η θωράκιση δεν είναι αποτροπή. Κατευνασμός παραμένει όσο η στάση μας προς την Τουρκία είναι κατευναστική. Είπαμε, το 1976 δεν μπορούσε να πάει στη θέση του η Τουρκία. Αυτό δεν αλλάζει την πολιτική μας. Το να προστεθείς εσύ δεν σημαίνει ότι βάζει τη θέση του τον εισβολέα, ιδίως αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεσαι και επικοινωνείς μαζί του ακόμα και όταν σε απειλεί, όταν σε απειλεί άμεσα. Δεν να συζητάς με κάποιον που σου λέει θα σου πάρω το σπίτι. Προφανώς χάνεις αξιοπιστία όχι μόνο απέναντί του αλλά και με τους εταίρους. Να πω ότι η αποτροπή, δεν υπάρχει πολιτική αποτροπή στη χώρα, γιατί η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να την ασκήσει. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να εξοπλιστούμε για να ζητήσουμε να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία, όταν η Τουρκία είναι ένα παραματικό κράτος. Θα σας πω ότι ένας από τους όρους που ζήτησε η Τουρκία για να άρει το βέτο της συνένταξης της Σουηδίας και της Φιλανδίας ήταν να σταματήσουν οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί το εμπάργκο όπλων που είχαν μόνοι τους θέσει στους Τούρκους, επειδή οι Τούρκοι εισέβαλαν στη Συρία. Μόνες τους χώρες βάζουν εμπάργκο όπλων στους Τούρκους και δεν τους ζητάει η Ελλάδα. Χώρες της Ευρώπης που έχουν μια ευθυξία ή λειτουργούν με γνώμονα τη δικαιοσύνη, ζητούν εμπάργκο όπλων στην Τουρκία και εμείς το βλέμμα κατευνασμού δεν τολμούμε να πούμε το αυτονόητο. Όσον αφορά τη Γερμανία που είπατε, που δεν είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε, υπάρχουν και το θέμα της εύρος της μειονότητας, είναι μεγαλύτερη μετατουρκική στη Γερμανία. Εδώ ξεχνάμε κάτι, ότι στις αποφάσεις, πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ληφθούν αποφάσεις χρειάζεται το πράσινο φως και από τους 27.
για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν, δεν, αν έλεγε Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτοί με παραβίασαν και εγώ τους κατέβνασα, έκανα γαργάρα με το Roots Race την, που μου τρυπούσαν τη βαλοκρηπίδα. Εάν δεν βάλετε κυρώσεις στον Τούρκο, δεν θα βάλω ούτε στον Λουκασέγκο, ούτε στον, στον Ρώσο. Δεν μπορεί να επιβληθεί καμία κύρωση. Δεν μας ενδιαφέρει ποια είναι η ατζέντα των Γερμανών. Οι 27 αποφασίζουν ομόφωνα. Σας πληροφορώ, γιατί μια επόμενη ερώτηση μπορεί να είναι: ναι, αλλά η Ελλάδα είναι αδύναμη χώρα, είναι, δεν είμαστε τόσο ισχυροί πολιτικά. Σας πληροφορώ ότι για θέματα εθνικού ενδιαφέροντος, οι μικρές χώρες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναδεικνύονται σε γίγαντες για θέματα του ενδιαφέροντος τους. Ακόμα δηλαδή και η Λετωνία και η Εσθονία, για θέματα εθνικού ενδιαφέροντος, κάνουν στην πάντα όλοι, διότι είναι θέμα επιβίωσης. Και οι υπόλοιποι 26 αναγκάζονται να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της επιβίωσης ενός κράτους. Άρα, επειδή είναι θέμα επιβίωσης, όχι απλά μπορούμε να επιβληθούμε η Ελλάδα και η Κύπρος, είναι χρέος των ελληνών κυβερνώντων να επιχειρήσουν ακριβώς αυτό. Να ζητήσουν δηλαδή κυρώσεις. Ιδάλλως, δεν θα υπάρχει άλλη κύρωση εναντίον κανενός. Δεν θα λειτουργήσει τίποτα εάν δεν μπει και ο Ερντογάν στις λίστες. Θέλω να σας πω ότι το 96 που είπατε, εγώ ήμουνα σε ένα έτσι έντονο πόστο, νευραλγικό πόστο στο στρατό και ο αδερφός μου ήταν στη Ρόδο με τα γεγονότα στα Ήμια και σας πληροφορώ, είμαστε 15 μέρες επί φυλακή όλοι, εγώ ήμουνα τότε 22 χρονών και πολλοί άλλοι της ηλικίας μου αλλά και μικρότεροι και κανείς μας δεν φοβήθηκε, είπαμε όλοι πάμε και θα τους πολεμήσουμε. Και αυτό θέλω να έχει μια... Δηλαδή, η κουβέντα αυτή, επειδή λίγο στενοχωρηθήκαμε, γιατί τα ξέραμε, αλλιώς θα τα ακούμε, ότι να κλείσει έτσι με μια νότα ότι εμείς θέλουμε και θα πολεμήσουμε. Δηλαδή, και οι Τούρκοι, αν κάνουν απόβαση αύριο στον Καλαφάτη, πιστεύω ότι οι Έλληνες, στο μέγιστο βαθμό, θα πολεμήσουμε. Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Όχι, εγώ το έχω βιώσει αυτό. Δεν διαμαρτύρθηκε κανείς. Δεν μας ενδιαφέραν οι πολιτικοί. Εμείς είπαμε. Αφήσαμε τις οικογένειές μας αυτά και ήμασταν μέσα και περιμέναμε όταν μας πούνε προχωράτε. Ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα για μένα και θέλω να στο περάσω αν θέλετε το κρατάτε. Απλά περνάμε ότι ο πόλεμος θα μας κάνει κακό. Δηλαδή αύριο αν σταματήσει αυτή η πολιτική που είπατε και πούμε τέλος δεν σας ανεχόμαστε άλλο. Σταματήστε να έρχεστε λίγο-λίγο μέσα. Τι θα γίνει. Θα σας απαντήσω. Αυτό ακριβώς θα σας απαντήσω. Υπάρχει ένα ψευτοδίλημα εδώ. Το δίλημα ότι τι θέλετε, ειρήνη ή πόλεμο. Αυτό είναι το δίλημα. Για να επιχειρήσουν να εξηγήσουν τις παραχωρήσεις και τις υποχωρήσεις. Η πραγματικότητα, αυτό είναι ψευτοδίλημα. Κανείς καταρχάς δεν θέλει τον πόλεμο. Νομίζω συμφωνούμε όλοι. Η πραγματικότητα είναι ότι το δίλημα, μάλλον είναι αποτροπή ή πόλεμος. Αποτροπή ή πόλεμος. Μόνο με αποτροπή μπορείς να πεις τον. Αποτροπή τι είναι, ότι αν τολμήσεις, θα πληρώσεις βαρύτατο τίμημα μέσα στην Ανατολία, όχι μόνο στα παράλια, και στην πρωτεύουσα ή στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό σημαίνει αποτροπή. Η αποτροπή ή πόλεμος είναι το πραγματικό δίλημα. Μόνο έτσι διασφαλίζει την ειρήνη. Όταν βλέπει ο άλλος ότι είσαι ισχυρός και έχεις μια στάση τιμωρητική απέναντι στον αντίπαλο, δεν είναι αρκετό ισχυρός, πρέπει να έχεις μια στάση τιμωρητική, γιατί αποτροπή σημαίνει μη τολμήσεις, θα σου κόψεις το χέρι. Αυτό διασφαλίζει την ειρήνη. Ο κατευνασμός ενισχύει τις πολεμικές διαθέσεις του αντιπάλου. Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα για μένα και το μοιράζομαι μαζί σας. Άρα το δίλημα είναι αποτροπή ή πόλεμος. Καλησπέρα και από πέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Σας παρακολουθώ να ξέρετε και ειδικά τον πατέρα σας. Και τον θαυμάζουμε και τον πενούμε. Χρειάζονται έτσι φωνές που παρέχουν μια ενημέρωση πιο έτσι, ουδέτερη. Εγώ έχω κάποια ερωτήματα, αλλά θέλω πρώτα να πω δύο πράγματα με βάση αυτά που άκουσα και με βάση αυτά που και εγώ από μικρός θυμάμαι για τα ελληνοτουρκικά. Θέλω να πω ότι καταρχήν ακούμε συνεχώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι και προβάλλεται ειδικά εδώ στην Ελλάδα ότι η Τουρκία είναι μια υπερδύναμη στην τοπική τέλος πάντων περιοχή, ότι δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά πράγματα, ας πούμε ας κάνουμε λίγο πίσω. Υπάρχει και στην κοινωνία αυτό, δηλαδή όλοι κοιτάμε λίγο και τις δουλειές μας και εδώ είμαστε ένας τουριστικός προορισμός. Που δεν σας κρύβω ότι και προσωπικά μπορώ να το πω ή και για φίλους μου που είναι, μπορεί να είναι ας πούμε ξενοδόχοι ή οτιδήποτε,
δεν θέλουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή και είναι διατεθειμένοι ενδόμηχα, μπορεί να μην το παραδέχονται, αλλά ενδόμηχα μπορεί και εγώ ίδιο σας μιλάω, δεν σας το κρύβω, να μην θέλω και πολύ να συγκρουστώ, ας πούμε, έτσι, με τη Τουρκία, γιατί θα έχει και ένα οικονομικό όφελος τεράστιο για μένα. Αλλά δυστυχώς αυτό που να καταλάβουμε ότι δεν είναι πατριωτικό και είναι αυτό που μας έφερε εδώ και σήμερα. Γιατί αν το κόβαμε στη ρίζα του το πρόβλημα, εσείς είπατε μέχρι το 76, αν θυμάμαι καλά, ότι ότι είχαμε στρατηγικό πλεονέκτημα. Και το 87. Εγώ θα πω και το 96. Είχαμε 3-1 στρατηγικό πλεονέκτημα. Εγώ παρακολουθούσα τότε τους ναύαρχους που κάνανε αναλύσεις, αλλά δυστυχώς αυτό το εθελόδουλο πολιτικό σύστημα που έχουμε, που τα δίνουμε όλα και στο τέλος δεν παίρνουμε τίποτα, και θα πω ένα παράδειγμα. Δώσαμε μια στρατιωτική βάση στην Αλεξανδρούπολη και κάναμε μια, αν θέλετε, καλά το κάναμε. Κάναμε κάποιες συμφωνίες με την Αμερική για να έχουμε κάποια ανταλλάγματα κι εμείς για την προστασία της πατρίδας μας. Έτσι λέγεται, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, είδαμε στην πρώτη ευκαιρία, τώρα στην πρόσφατη συνάντηση του Biden, μάλλον στην πρόσφατη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Τουρκίας, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής είπε ότι θα τα πάρετε τα F-16. Δηλαδή, η Τουρκία έχει διευκολύνει οικονομικά τη Ρωσία στον πόλεμο αυτό. Έχει κάνει ό,τι μπορεί για να δυσκολεύσει, μάλλον για να επωφελήσει τη Ρωσία, και θα πάρει και τα F-16. Εμείς στέλνουμε οπλισμό στην Ουκρανία, αντιαεροπορικά τα οποία τα έχουμε ανάγκη για τα νησιά μας. Βέβαια, δεν μιλάει κανείς. Λοιπόν, γιατί δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το βλέπουμε και στην τραγωδία τώρα που φταίει μόνο ο Σταθμάρχης. Επανέρχομαι. Και τέλος πάντων, βλέπουμε ότι αυτή η πολιτική του τα δίνω όλα δεν λειτουργεί. Η Τουρκία έγινε στρατηγικός, ας πούμε, εταίρος της Ρωσίας αυτή τη στιγμή. Παίζει μπάλα στην περιοχή, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Συζητάει και για τα F-16 και για τα F-35. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή η πολιτική της Τουρκίας που διεκδικεί και βάζει ένα φρένο, που μπορεί βέβαια μελλοντικά να της κάνει ζημιά, ότι λειτουργεί. Σε εμάς αυτή η πολιτική μέχρι τώρα δεν λειτουργεί. Λοιπόν, και για να πω και κάτι άλλο, μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι βασικά πρέπει να υποθεί ότι, για να μην φοβόμαστε κιόλας, ότι η Ελλάδα έχει μια, και αυτό το λέει και ο πατέρας σας. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει μία από τις πιο ισχυρές αντιαεροπορικές άμυνες στον κόσμο. Λοιπόν, αλλά εμείς τρέπουμε, μήπως γίνει κάτι. Και όταν ακούμε τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της απέναντις χώρας να λέει ότι θα έρθουμε ένα βράδυ, με συγχωρείτε, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και να αγκαλιαζόμαστε και να φιλιόμαστε και να φωτογραφιζόμαστε όταν ο άλλος λέει θα έρθω σπίτι σου και θα σκοτώσω, ας πούμε, τη γυναίκα σου. Δηλαδή θέλει λίγο hello, ας πούμε. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Για να κλείσω και με ένα ερώτημα, συγγνώμη. Ναι. Θέλω να πω κάτι ακόμα τελευταίο. Εμείς κάνουμε συμμαχίες και πολύ καλά τις κάνουμε τις συμμαχίες. Αλλά εάν στους συμμάχους σου δεν είσαι πρόθυμος και έτοιμος να δείξεις ότι είσαι έτοιμος να διεκδικήσεις, να υπερασπιστείς, να τρέξεις για την πατρίδα σου, δεν πρόκειται οι σύμμαχοι να έρθουν να πολεμήσουν για σένα. Τις πρώτες εβδομάδες που ο Ζελένσκι ζητούσε βοήθεια, ήμασταν όλοι πολύ φιδωλοί, ενώ οι Ευρωπαίοι, ιδιαίτερως η Γερμανία. Ο άνθρωπος αυτός, που μπορεί να είναι ένας διεφθαρμένος πολιτικός, που ήταν τελειωμένος και τον έσωσε ο πόλεμος, παρόλα αυτά έτρεξε επικοινωνιακά σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ανάγκασε με τον τρόπο του, ανέδειξε το πρόβλημα της πατρίδας του. Και ανάγκασε τους Ευρωπαίους να παράσουν βοήθεια. Δεν ήταν διατεθειμένοι. Αλλά επειδή η διεθνή σκηνή παρακολουθούσε και επειδή πλέον έχουμε γίνει και λίγο politically correct, τους ανάγκασε. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με ένα ερώτημα. Πώς απαντάτε σε αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα λένε και τι θέλεις, να γίνει πόλεμος? Αυτό. Πριν δεν το είπαμε. Το απάντησα νομίζω αυτό. Είπαμε ότι όχι μόνο, καταρχάς κανείς δεν θέλει τον πόλεμο, όλοι θέλουμε την ειρήνη στο Αιγαίο. Και από αυτή την πλευρά και από την άλλη, και για οικονομικούς λόγους και για λόγους ζωών. Προφανώς είμαστε ένα κράτος πολιτισμένο, δεν ζούμε 100 χρόνια πίσω. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να το θέλει άλλο τον πόλεμο. Και τι κάνεις? Πρέπει να είσαι έτοιμος, πρώτον. Δεύτερον, μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και αν θέλει άλλο τον πόλεμο,
θα τον κατευνάζουμε για να γλιτώνουμε χρόνο για να μην πάμε ποτέ σε αυτό το σενάριο. Αλλά αφενός υπάρχει ένα άλλο δόγμα, το οποίο σας το είπα, είναι της αποτροπής, που μπορεί να σταματήσει αυτές τις εκδικήσεις δίχως πόλεμο. Και αφετέρου, άντρε, παιδιά, έχουμε πει ότι εντάξει, είδαμε, γκριζάραμε υφαλοκρηπίδα, γκριζάραμε νησιά στο Αιγαίο, βλέπουμε τους χάρτες της Τουρκίας, δεν μπορούμε να πάμε στα Ήμια, για παράδειγμα. Ωραία. Μέχρι πού θα βάλουμε το τέρμα? Να χάσουμε την ΚΟ, τη Ρόδο, πού σταματάμε? Να ξέρουμε πού σταματάμε. Να συμφωνήσουμε όλοι μαζί ότι σταματάμε εκεί. Αν χάσουμε την ΚΟ, είμαστε εντάξει, μένει σαν όριο. Νομίζω ότι αρχίζει και ξεφεύγει η λογική. Το μείζον είναι ότι η Τουρκία είναι εμπεριαλιστικό κράτος. Εκπερασμένα, μας το λέει με σαφή τρόπο, ο μόνος τρόπος που είπα πριν ήταν αποτροπή ή πόλεμος. Μόνο με αποτροπή αποτρέπεις τον άλλον να πάει σε πόλεμο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Ιδάλλως, όπως είδατε και στο Μόναχο, ο κατευνασμός τι κάνει? Μεταθέτει τον πόλεμο για την επόμενη κρίση που θα αναγκαστείς, επειδή θα δεις ότι ο άλλος έχει πάρει την ΚΟ και θα πας με άνισους όρους. Δηλαδή θα έχει χάσει το νησί, θα γίνει απόβαση και θα παρακαλάς τους Αμερικανούς να τους πεις τους Τούρκους να φύγουν από την ΚΟ αντί για να φύγουν από τα Ήμια. Αυτό θέλουμε? Αποτροπή λέμε ή πόλεμος για να μην φτάσουμε εκεί? Αυτή είναι η απάντηση. Να κάνουμε την τελευταία μας ερώτηση, δύο πέρασε. Καλησπέρα. Είμαι η Κατερίνα Ημονογίου, είμαι βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας. Λοιπόν, για να μην υπάρχει καμία σύγχυση, θέλω να πω το εξής. Ότι δεν παραχωρούμε ούτε πετραδάκι. Αυτό τα λέει όλα. Και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι έχουμε μία από τις καλύτερες εξωτερικές... έχουμε μία από τις, την καλύτερη εξωτερική πολιτική των τελευταίων χρόνων. Είστε διεθνολόγος. Σίγουρα γνωρίζετε αρκετά πράγματα και είδα ότι έχετε κάνει την έρευνά σας. Ναι, έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν. Αλλά, δεν θα το πάω κομματικά, αλλά τουλάχιστον η δική μας κυβέρνηση δεν είπε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θαλάσσια ζώνη και η χώρα αυτή τη στιγμή είναι πιο ασφαλής από ποτέ. Και κανένας εδώ μέσα δεν είναι παραπάνω ή λιγότερο Έλληνας. Είτε είναι δεξιός, είτε είναι αριστερός. Θέλουμε τη χώρα μας ενωμένη, δυνατή και μακριά από πολέμους και κακή πόλωση. Γι' αυτό υπάρχει η διπλωματία. Εγώ προσωπικά εμπιστεύομαι τον Έλληνα Πρωθυπουργό, και το έχει αποδείξει ότι στην εξωτερική πολιτική τα έχουμε πάει πολύ καλά σε διάφορα κομμάτια. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Ευθύνομαι εδώ πέρα στους Μικονιάτες. Η χώρα μας είναι ασφαλής και προχωράμε μπροστά. Φτάνει ο Έλληνας, φτάνει ο Έλληνας να είναι ενωμένος. Αυτά. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε θέματα. Θα σας πω. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια κομμάτια που τα γνωρίζω πολύ καλά και κάποια άλλα κομμάτια που θα ήθελα να τα δω και να σας απαντήσω. Και όχι να λέμε κουβέντες στον αέρα. Αυτό. Τώρα, επιτρέψτε μου να αναχωρήσω, γιατί έχω να πάω σε μια παρουσίαση βιβλίου. Δεν είπε εκφεύγω. Έναν μικρό αντίλογο. Δεν έκανα ερώτηση. Δεν έκανα ερώτηση. Δεν είπα πάτηση. Ένα μικρό αντίλογο. Απλά ήθελα αυτό. Τον κατευνασμό. Δεν θέλω να φύγουμε από εδώ πέρα και να πούμε θα πάμε σε πόλεμο. Δεν πάμε σε πόλεμο. Είμαστε ισχυροί, να το ξέρετε, και έχουμε πολύ καλές συμμαχίες αυτή τη στιγμή. Το δίνω το μικρόφωνο. Θα μου επιτρέψει να φύγω, να πάω στον κύριο Παναγιώτη που με είχε μαθήτρια, να τον τιμήσω κι αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Μου άρεσαν. Δεν υπάρχει αντίλογο. Δεν κάνουμε αντίλογο. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε αντίλογο. Αυτό. Πρέπει να φύγω. Έχω αργήσει μισή ώρα. Τον άκουσα και μ' άρεσε πολύ. Δεν είναι δικό μου.
Πείτε δύο λόγια. Για τα 12 μίλια πάντως έχει ψηφιστεί. Συγγνώμη, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, δύο πολύ γρήγορες ερωτήσεις. Η πρώτη είναι, πιστεύετε σε περίπτωση που η Τουρκία παραβιάσει τα εθνικά σύνορά μας, θα επέλθει κάποιος μάλλον από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας βοηθήσει σε περίπτωση πολέμου? Αυτή είναι μια ερώτηση. Και η δεύτερη πολύ σημαντική ερώτηση. Θεωρείτε ότι υπάρχει σύνδεση υπογείως της συνθήκης που υπογράψαμε, της συμφωνίας που γράψαμε με τις πρέσπες και την επεκτατική τουριστική και την επεκτατική πολιτική? Ναι. Καταρχάς, εντάξει, θα είχαμε πολλά να πούμε, μάλλον δεν υπήρχε πρόθεση διαλόγου. Εντάξει, δεν είναι τόσο μονοδιάστατα τα πράγματα. Καλό είναι, ειδικά η πολιτική κουβέντα, να είναι ανοιχτή σε ιδέες και σε σκέψεις, ιδίως από ανθρώπους που εγώ δεν έχω κάποια πολιτική τοποθέτηση. Είδατε, υπογράμμισα την εγκληματική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχει και ένα θέμα δημοκρατίας εδώ. Το μονοδιάστατο και το επιφανειακό νομίζω στοιχίζουν στη χώρα εν γέννη. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα, τα ερωτήματα. Όσον αφορά το πρώτο, σε περίπτωση, επειδή αναφέρθηκε πάλι και κάπου πριν για την αμυντικές συμφωνίες της χώρας μας, είναι πολύ σωστό βήμα. Και η αμυντική, καταρχάς, είναι πολύ συμφωνώ με την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, που είναι της Νέας Δημοκρατίας. Βάζω ένα ερωτηματικό για την αμυντική συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εδώ δεν ξέρω, δεν σκεφτόντουσαν ο κ. Στένδιας. Θα ήταν ένα ενδιαφέρον ερώτημα αν εμπιστευόμαστε τον Πρωθυπουργό, αν εμπιστευόμαστε και τον Υπουργό Εξωτερικών, γιατί ξέρετε μεταξύ τους. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι σκεφτόντουσαν με την αμυντική συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γιατί όποιο ασχολείται με τις διεθνείς σχέσεις ξέρει, για παράδειγμα, ότι τα Εμμυράτα βομβαρδίστηκαν από το Ιράν, ας πούμε. Σε περίπτωση λοιπόν που τα Εμμυράτα ξεκινήσουν ένα πόλεμο με το Ιράν, πρέπει η Ελλάδα να πολεμήσει την Περσία? Δηλαδή, σε ποια εποχή ζούμε? Εν πάση περιπτώσει, η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία ήταν ορθότατη και την υποστηρίζω πλήρως της κυβέρνησης. Ωστόσο, να σας θυμίσω αυτό που είπα στην αρχή, υπήρχε η συμφωνία του 1934 του Λουγκάρνο, στην οποία συμφωνία δεσμευόταν η Γαλλία, η γαλλική δημοκρατία, να στηρίξει τη Τσεχοσλοβακία και όχι μόνο δεν τη στήριξε. Ναι, αυτό νομίζω είναι ένα μάθημα. Δεν ξέρω ποιος το είπε πριν. Τις συμμαχίες τις στηρίζεις, ο κύριος νομίζω, τις στηρίζεις εσύ. Εάν δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, δεν μπορεί να σε σεβαστεί κανένας. Ούτε αν προστατεύεις τον εαυτό σου, αν δεν τον προστατεύεις, δεν μπορεί να σε προστατεύσει κανένας. Η τελευταία ερώτηση σχετικά με τη συμφωνία. Οι συμφωνίες είναι ένα θέμα το οποίο πονάει τον ελληνισμό. Διότι όσο καταστροφική ήταν η συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ με τις πρέσπες, τόσο καταστροφικές ήταν οι δύο συμφωνίες της Νουδού με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, που ουσιαστικά ξεπουλήσαμε ΑΟΣ, ξεπουλήσαμε ψάρια, ξεπουλήσαμε χωρικά έδατα. Δεν νομιμοποιείται καμιά κυβέρνηση, όπως δεν νομιμοποιείται να ξεπουλάει την Μακεδονία, την ιστορία, τον πολιτισμό, να ξεπουλάει τον πλούτο των Ελλήνων και των αγέννητων. Η ελληνική κυβέρνηση δέσμευσε και ξεπούλησε τον πλούτο των αγέννητων Ελλήνων με τη συμφωνία με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Η απάντηση τώρα, όταν συνδυάζονται όλα αυτά, συνδυάζονται με τη λαϊκή φράση ότι η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο παζάρι, το αφεντικό τρελάθηκε, ξεπουλάμε λάτε. Προφανώς και όταν προχωράμε συμφωνίες που είναι εκ των όνου κάνευ, ενού παικτής, όταν διαπραγματεύεσαι την ιστορία σου, την αλήθεια, είσαι σε εδώ, σημαίνει ότι η χώρα αυτή μπορεί να διαπραγματευτεί τα πάντα. Όλα είναι διαπραγματεύσιμα από ό,τι φαίνεται. Φάνηκε και δυστυχώς με τις δύο τελευταίες κυβερνήσεις ότι τα πάντα είναι διαπραγματεύσιμα, και αυτό δημιουργεί προηγούμενα για επόμενες επιδιώξεις και ωρέξεις και τρίτων χωρών που μπορεί να αποφθαλμιούν, άλλες χώρες που γειτονιάζουν που επίσης ωρεύονται. Ανοίγουμε έτσι τις ωρέξεις, δυστυχώς. Μια διαπίστωση. Διαπίστωση είναι. Μου ήρθε κατά τη διάρκεια της πολύ ωραίας παρουσίασής σου ένα νομικό του Σαδαγιάννη. Ένας λαός που δεν μαθαίνει από την ιστορία, που είναι καταδικασμένο να την ξαναζήσει συνέχεια και συνέχεια. Πόσο πιθανό θεωρείς να αλλάξουμε πολιτική, να διορθώσουμε εργατικό σχήμα, όταν και στις τρεις περιπτώσεις βάσει του πολιτικού συστήματος και των κομμάτων που είχαν κυβερνήσει, τα κάναμε όλα σωστά? Το χέρι μας, το χέρι σας, εδώ με τους εκπροσώπους, είτε βουλευτές είτε και σε ευρύτερο επίπεδο, να ασκήσουμε τις κατάλληλες πιέσεις. Εντάξει, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, μπορεί να ακούγονται. Εντάξει. Είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.